Επιστροφή στη συζήτησή μας. Ο κύριος Τράγκας ήθελε να ρωτήσει την κυρία Σιμακοπούλου. Όχι, εγώ ήθελα να πω και στην κυρία Σιμακοπούλου και όχι μόνο στην κυρία Σιμακοπούλου, σε όλους. Δηλαδή, εγώ ακούω νούμερα εδώ. Εμένα θέλω να μου πει κάποιο κόμμα, είτε η Νέα Δημοκρατία, είτε ο ΣΥΡΙΖΑ, είτε οποιοδήποτε άλλο, πού θα παρκάρουν 1,5 εκατομμύριο ανθρώπους ανέργους, με τάση να γίνουν 2 εκατομμύρια τα επόμενα χρόνια. Διότι εδώ έχει εξαλειφθεί εντελώς από την πολιτική και από τους αριθμούς η ανθρωπιά. Δηλαδή, με ποια έννοια το λέω. Δηλαδή, τώρα λέμε 1,5 εκατομμύριο ανέργους. Δηλαδή, θεωρούμε ότι 1,5 εκατομμύριο σπίτια στην Ελλάδα δεν έχουν να φάνε, να πληρώσουν ρεύμα. Και απλώς λέμε νούμερα ότι αν επανέλθουν αυτοί στο δημόσιο θα κοστίσουν 21 δις παραπάνω. Αν δεν γίνει, έχουν δηλαδή περάσει τα νούμερα στη θέση των αριθμών. Επίσης θέλω να πω κάτι, γιατί άκουσα την κυρία Σιμακοπούλου να λέει ότι έκοψαν το κούρεμα. Το έκοψε ο κύριος Βενιζέλος. Το υποστηρίζει ο κύριος Βενιζέλος όπου σταθεί και όπου βρεθεί ότι εκείνος επέτυχε το κούρεμα. Θέλω να πω δηλαδή ότι σε λίγο και κούρεμα να ξαναγίνει, κύριε Χατζηνικολάου, ακούσατε τον κύριο Φαρουβάκη, δεν σημαίνει ότι στα μάτια των Ευρωπαίων ειδικών οικονομολόγων και άλλων είναι βιώσιμο το χρέος της Ελλάδος. Και δεν ξέρουμε αν θα το κάνουν οι Γερμανοί, θα το βαφτίσουν κούρεμα ή οτιδήποτε άλλο, αλλά δεν ξέρουμε και αν μετά είναι τόσο μεγάλο, είναι βιώσιμο στην Ελλάδα. Ναι, κυρία συγγνώμη, απλώς επειδή είχαμε μείνει στο κατοχικό δάνειο, να υπενθυμίσω ότι με εντολή. Ναι, γι' αυτό να σας τη δώσω, να σας υπενθυμίσω ότι με εντολή Σαμαρά έχει γίνει ο φάκελος και όλα τα στοιχεία έχουν συγκεντρωθεί. Ο κύριος Αβραμόπουλος το έφερε στη Βουλή. Θα τεθεί επίσημα αυτό. Κοιτάξτε, εγώ δεν θα σας πω ποια είναι η επίσημη διπλωματική θέση και πώς θα την ακολουθήσουν. Αλλά ότι υπάρχει πολιτική απόφαση επίσημη από τον Πρωθυπουργό και υλοποιείται αυτή τη στιγμή για να προχωρήσει το θέμα του κατοχικού δανείου, υπάρχει. Τώρα, κινήσεις οι οποίες θα γίνουν και έχετε ακούσει και την αντίστοιχη δήλωση στη Βουλή. Γιατί καθυστερεί η προετοιμασία του φακέλου. Θέλω να ρωτήσω τον κύριο Σκουρλέτη να μου απαντήσει και εμένα σε αυτό που ρώτησαν. Βεβαίως θα απαντήσει ο κύριος Σκουρλέτη. Και επίσης, σε ποιο απ' όλα. Για το ψευδές που είπατε ότι το Ντιλίνκε της Γερμανίας δεν υποστηρίζει το θέμα του κατοχικού δανείου. Ναι, είναι άλλη μια φορά, γιατί προείσταστε μια μοντασιέρα η οποία το μόνο που κάνει είναι να οδηγεί στην αυτοδιαλειοποίηση μια ολόκληρη παράταξη. Με τα συνεχή ψέματα που λέτε. Σας καλώ λοιπόν, πέστε μου πότε το Ντιλίνκε, το κόρμα της γερμανικής αριστεράς, πήρε θέση κατά του κατοχικού δανείου από την Ελλάδα, της διεκδίκησης. Το είπατε όμως, το υποστηρίξατε. Yeah, εγώ έχω... Το υποστηρίξατε. Ωραία, εσείς πείτε μου τι πότε κάνουμε, είπε ότι λοιπόν. Θα το. Τι είπε. Σας παραπέμπω στο βήμα της προπροηγούμενης Κυριακής. Εντάξει, ωραία. Και εγώ σας παραπέμπω σε παλαιότερες δηλώσεις τελεχών του Τελίκη. Αλλά δεν τα διαβάζετε. Αλλά τα 21,7 δις που θα τα βρείτε, κύριε Σκουρλέτη. Και έχετε υποκαταστήσει τον πολιτικό σας λόγο με ψεύδι. Δεν σας αρέσει, μια πολιτική η οποία δεν σας αρέσει να ακούτε την αλήθεια. Αλλά σε αυτό δεν απαντήσατε. Μπορώ να πω και ένα τελευταίο, κύριε Χατζηνικολάου, σε σχέση με την προηγούμενη συζήτηση. Όταν κανείς λοιπόν κρίνει τις επιλογές οι οποίες γίνανε για το πρώτο μνημόνιο, για το δεύτερο μνημόνιο, όταν κρίνει τις επιλογές οι οποίες μπορούν να γίνουν μέχρι τώρα, δεν πρέπει μόνο να εξετάζει αυτές τις επιλογές και να κοιτάζει ενδεχόμενες αδικίες, παραλήψεις και λάθη για τα οποία ποτέ δεν έχουμε πει ότι δεν έχουν γίνει. Έτσι. Και μάλιστα, αν έχει αξία το πρωτογενές πλεώνασμα, είναι και γιατί θα αποκαταστήσει αυτές τις αδικίες και γιατί μας δίνει διαπραγματευτικό πλεονέκτημα και πραγματική εθνική κυριαρχία όταν στεκόμαστε στα πόδια μας και πλέον τα δίδυμα ελλείμματα τα έχουμε εξαλείψει για πρώτη φορά μετά από χρόνια. Λοιπόν, θα πρέπει να κοιτάζουμε και τις εναλλακτικές λύσεις. Και επειδή ακούστηκαν αυτά για τα ελικόπτερα κτλ., εγώ θα ήθελα να θυμίσω ότι όταν μπήκε στο ελικόπτερο, λίγο πριν μπει στο ελικόπτερο, όταν είχε τσακωθεί με τους δανειστές, και μιλάω για την Αργεντινή ο Δελαρού, όταν είχε τσακωθεί με τους δανειστές, έκανε αυτό το οποίο ο κύριος Τσίπρας, το οποίο ο κύριος Τσίπρας στο Τέξας αναφέρθηκε. Είπε ότι άμα φύγουμε από το ευρώ θα έχουμε σοβαρά θέματα. Θα έχουμε bank runs, δηλαδή τράπεζες. Λοιπόν, πριν μπει στο ελικόπτερο, έκανε το λεγόμενο κοραλίτο. Θυμόμαστε το κοραλίτο? Το κοραλίτο ήταν. Απευθύνεστε. Όχι, δεν απευθύνομαι σε εσάς. Απευθύνομαι σε ανθρώπους που μπορεί να μην το ξέρουν το κοραλίτο. Το ξέρω πολύ καλά το κοραλίτο. Ήταν η καταστροφή τη Αργεντινή. Λοιπόν, το κοραλίτο. Με το δολάριο. Όχι, το κοραλίτο ήταν ο νόμος που έλεγε ότι για ένα χρόνο, παιδιά, όταν πηγαίνετε στην τράπεζα. Και αυτό δεν ισχύει μόνο για τους πλούσιους που είχαν καταθέσεις. Όλος ο κόσμος. Στην τράπεζα πλέον δεν μπορούσε να πάρει τα λεφτά του. Ναι. Μπορούσε να πάρει μόνο ένα συγκεκριμένο ποσό. Πριν, αφού έγινε αυτό, βγήκε ο κόσμος στους δρόμους. Από με συγχωρείτε, αφήστε με πριν, κύριε μην τα μπλέκετε. Για να βλέπουμε πριν. Το Δεκέμβριο του 2001 δεν έγινε είχε το αποσυνδεθεί από το δολάριο. Ναι, το δεν πες. Είχε αυτό. Βγήκε λοιπόν ο κόσμος στους δρόμους. Έγινε το μακελιό. Έφυγε με το ελικόπτερο. Ήρθε πολιτική αστάθεια άνευ προηγουμένου.
Και μετά με διάφορες κυβερνήσεις τι έγινε. Είπανε, δεν το πληρώνω το χρέος. Το έχετε ακούσει αυτό, κύριε Λαρούα τώρα. Δεν πληρώνω το. Καταργώ το μνημόνιο. Αυτό έκανε η Αργεντινή. Κατήργησε μονομερώς το μνημόνιο. Και μετά αποσυνδέθηκε. Να ολοκληρώσω, κύριε Τράγκα. Και μετά αποσυνδέθηκε το δολάριο από πέσω. Και ο πληθωρισμός ήταν 300%. Λέτε δηλαδή ότι δεν ανάκτησε. Αυτά που λέτε είναι ψέματα. Είναι ψέματα. Εδώ είναι η πορεία της Αργεντινής. Εδώ είναι η πορεία της Αργεντινής. Μακάρι να είχατε εσείς, να είχαμε εμείς την αργεντινική πορεία. Μακάρι, ναι. Να φτύσετε την πορεία της Αργεντινής. Λέτε ψέματα. Διαστρεβλώνετε την αλήθεια για την Αργεντινή. Θα παρακαλέσω να επιστρέψουμε στην Ελλάδα. Θα παρακαλέσω θερμά ησυχία, παρακαλώ. Θα παρακαλέσω να επιστρέψουμε στην Ελλάδα. Παρακαλώ, κύριε Δελαστίκ. Παρακαλώ, κύριε Δελαστίκ. Να βλέπουμε τις εναλλακτικές. Θα σας το χαρίσω αυτό. Να αποκαταστήσω μια λανθασμένη εντύπωση που δημιουργήθηκε. Φάνηκε εδώ, σαν να λέμε. Και ότι ένα οι λεπτό Έλληνες, η κυρία Ξαφά μου έχει ζητήσει μετά. Ότι οι Έλληνες ζούσαν με δανεικά. Κύριοι, σας θυμίζω, το 1993, όταν έπεσε η κυβέρνηση Μητσοτάκη, το δημόσιο χρέος ήταν το 111% του ΑΕΠ της χώρας μας. Επί 17 ολόκληρα χρόνια, προσέξτε, επί 17 συνεχή ολόκληρα χρόνια, δηλαδή τα δύο χρόνια τα ύστερα του Αντρέα Παπανδρέου, τα χρόνια του Σιμίτη και τα χρόνια του Κώστα Καραμαλή, το δημόσιο χρέος της χώρας έφτασε μέχρι 113%. Δηλαδή, επί 17 χρόνια δεν αυξανόταν το χρέος μας ως ποσοστό του ΑΕΠ. Αποκληρώσαμε από τους εξοπλισμούς επί τόπου. Ό,τι και, και να ό,τι και να κάναμε, αυτό που λέω σημαίνει ότι η Ελλάδα. Από πότε άρχισε, κύριε Δελαστή, να ανεβαίνει. Από πότε άρχισε να ανεβαίνει, να μας πείτε. Κάντε μόλις μπήκαμε στο μνημόνιο. Το 2009. Μόλις μπήκαμε στο μνημόνιο. Επί... Μήπως μόλις μπήκαμε στο ευρώ. Έτσι κι αλλιώς. Για δείτε το λιγάκι και καλύτερα. Και τα πρώτα χρόνια του ευρώ. Για δείτε το, εσείς θα ξέρετε τα λόγια. Μα ξέρετε ότι. Όταν μπήκαμε στο ευρώ, το χρέος εκτινάχθηκε. Όχι. Και ιδιαίτερα με την κρίση. Όχι, θα απαντήσω. Γιατί τα νούμερα τα έχω εδώ. Το ερώτημα για την κυρία Σπακοπούλου. Συγγνώμη, περιμένετε, δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Θέλω να πω ότι η εικόνα ότι είμαστε μια χώρα παρασιτική, η οποία ζει με δανεικά, είναι ανακριβέστατη με βάση τα στοιχεία. Το δημόσιο χρέος εκτοξεύθηκε και διαλύθηκε η οικονομία της χώρας μόλις μπήκαμε στο μνημόνιο. Και επίσης, το δεύτερο έγκλημα το οποίο έγινε. Εάν το χρέος μας, το δημόσιο χρέος μας, υφίστατο κούρεμα 50% το 2010, μόλις μπήκαμε στο μνημόνιο δηλαδή, τότε επειδή δεν υπήρχε ούτε ένα ευρώ σχεδόν, το οποίο να είναι κρατικό, να είναι στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, να είναι στο μηχανισμό στήριξης, το χρέος μας από 300 δισεκατομμύρια θα γινόταν 140-130, με κάτι ψηλά που ήταν ακούρευτα. Μας βάλαν στο μνημόνιο, συνειδητά η κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου. Και κάνανε το κούρεμα δύο χρόνια αργότερα. Το αποτέλεσμα, τα 300 δισεκατομμύρια γίναν 321. Αυτό για να καταλαβαίνουμε τι σημαίνει η πολιτική σε επίπεδο κρατών. Και εγώ συμφωνώ απολύτως με τον κύριο Χατζηνικολάου ότι η κρατικοποίηση του χρέους επιβάλλει, επιτρέπει πολύ περισσότερο πολιτικές διαπραγματεύσεις και λύσεις. Και οι πολιτικές διαπραγματεύσεις γίνονται πάντα στην πολιτική του συσχετισμού δυνάμεων. Άμα είσαι νενέκος, άμα ό,τι και να σου λένε, λες μάλιστα κύριε, βεβαίως και θα σε λιώσουν σαν σκουλίκι. Εάν διεκδικήσεις, πιστεύω ότι μπορούμε να πετύχουμε λύσεις. Πάντως, ναι, κύριε Κοτάκη, πείτε θέλω το. Να πω το εξής. Γιατί τι θα κάνουν οι άλλοι. Κύριε Κόνστα, έδωσα στον κύριο Κοτάκη το λόγο. Είναι εύλογο να υπάρχει αντιπαράθεση της Νέας Δημοκρατίας με το ΣΥΡΙΖΑ για το θέμα του χρέους. Αλλά κυρία Σημακοπούλου, επιτρέψτε μου να σας πω ότι είστε κυβέρνηση. Δεν είστε αξιωματική αντιπολίτευση. Γιατί βλέπω ότι η αντιπαράθεση γίνεται πάνω στις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Και υπάρχει ένας ολόκληρος κόσμος, η βάση σας, αυτοί που στήριξαν το 30%,
για να είναι η Νέα Δημοκρατία σήμερα μαζί με τα συμμαχικά κόμματα εξουσία, που περιμένουν απαντήσεις για συγκεκριμένα ζητήματα. Υπάρχει ένας μηχανισμός στο Υπουργείο Οικονομικών, ο οποίος διαπνέεται από τον κινησμό. Και ο κινησμός ήταν ξένος πάντα σε αυτή την παράταξη. Το γεγονός ότι ανακοινώνονται πρόστιμα 1.000 ευρώ για 100 ευρώ, το γεγονός ότι βάζεται φόρο από το πρώτο ευρώ 26% στους ελεύθερους επαγγελματίες επί εικονικού τεκμαρτού εισοδήματος, το γεγονός ότι έχετε προκαλέσει ένα τεράστιο χάος στα μυαλά των ελευθερών επαγγελματιών με τις εγκυκλίες από το φόρο προστιθεμένης αξίας, επιτρέψτε μου να σας πω, δεν λύνεται με την αντιπαράθεση που κάνετε με το ΣΥΡΙΖΑ για το θέμα του χρέους. Φυσικά είναι βασικό αυτό, βασική αντιπαράθεση. Αλλά θα πρέπει να πείτε σε αυτόν τον κόσμο που σας ψήφισε και περιμένει να δει φως, του έχετε τάξει φως και φως ακόμα δεν έχει δει. Τι θα κάνετε με αυτά τα ζητήματα, θα τα διορθώσετε, θα αναλάβετε κάποιες πρωτοβουλίες? Οι κόντρες αυτές, ξέρετε, είναι δημοσιογραφικά αρεστές σε όλους μας. Προκαλούν και τη συσπήρωση, ενδιαφέρουν. Αλλά οι πολίτες που σας εξουσιοδότησαν και εσάς ως νέο πολιτικό να πάτε στη Βουλή, δεν σας εξουσιοδότησαν να τσακώνεστε ούτε για την Αργεντινή ούτε για το Παραλίτο. Σας εξουσιοδότησαν να τους απαντήσετε για συγκεκριμένα ζητήματα. Λοιπόν, και για, σε κάποια πράγματα το... νομίζω επιτρέψτε να σας πω, όχι εσείς προσωπικά, είστε ανακόλουθοι. Λοιπόν, κύριε Κοτάκη, για το θέμα του χρέους αντιπαρατήθημε, επειδή το θέμα του χρέους τέθηκε στο τραπέζι. Σαφώς είπα ότι είναι εύλογο. Όμως συμφωνώ με αυτό που λέτε. Συμφωνώ απολύτως. Και είμαι και βουλευτής και ξέρετε ότι. Και είμαι και βουλευτής επαρχίας. Αυτό μου επιτρέπετε, σημαίνει ότι ακούω αυτά τα οποία λέτε, τα παράπονα. Τα ακούω σε καθημερινή βάση και πολύ. Είναι οργή, μεγάλη. Και τα ακούω και εισπράττω και την οργή και την αγανάκτηση και την απελπισία και όλα αυτά τα οποία λέτε. Εισπράττω επίσης όμως και την ωριμότητα των πολιτών, οι οποίοι καταλαβαίνουν και στηρίζουν από την παράταξή μου και είναι ηρωικό αυτό που κάνουν, αυτή την προσπάθεια, γιατί είναι στο σωστό δρόμο και καταλαβαίνουν ότι είμαστε σε ακριβώς αυτό το σημείο που γυρίζει το πράγμα και έτσι θα μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε αυτές τις αδικίες. Μερικές από αυτές για τις οποίες αναφερθήκατε, όπως είναι τα 1.000 ευρώ την επόμενη μέρα, πρέπει τώρα, εδώ και τώρα και μπορούν να αποκατασταθούν. Έτσι. Ορισμένα από αυτά γίνονται τώρα. Άλλα πράγματα όπως η φοροελαφρύνση, η αποκατάσταση. Αυτό το περιβόητο πρωτογενές πλεώνασμα. Τι θα πρωτοκαλύψει? Το δούμε ακόμα. Ναι, και τι θα πρωτοκαλύψει? Μιλάμε για 800 εκατομμύρια. Αυτό το περιβόητο πρωτογενές πλεώνασμα. 603. Αν υπάρχει σήμερα 603. Αυτό το περιβόητο πρωτογενές πλεώνασμα. Τι θα πρωτοκαλύψει? Εκτός από αυτά που θα. Δεν είπε ποτέ κανείς ότι από αυτό το πρωτογενές πλεώνασμα θα αποκατασταθούν όλες οι αδικίες. Σε ό,τι συζητάμε να το επικαλείστε. Διότι είναι η απόφαση. Δηλαδή, μόνο η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για τους στρατιωτικούς να εφαρμοστεί. Να το πάει. Είναι η απόδειξη ότι στεκόμαστε στα πόδια μας. Είναι το διαπραγματευτικό μας ατού για να μπορέσουμε να βγούμε στις αγορές. Με συγχωρείτε, αλλά το πρωτογενές πλεώνασμα, κυρία Σιμακοπούλου, είναι τα πόδια μας. Είναι τα πόδια μας που μας τα κόψατε. Με τους φόρους, με το σκούπισμα της ρευστότητας από την αγορά. Αυτό είναι το πρωτογενές πλεώνασμα. Γιατί πριν όλα αυτά, κύριε Χατζηνικολάου, πληρώνονταν με δανεικά, τα οποία τέλειωσαν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Με λυπεί και εμένα αυτή η πραγματικότητα. Κανείς δεν είπε ότι το πρωτογενές πλεώνασμα δεν ενσαρκώνει τις μεγάλες. Τι θα κάνετε για να πάψει να υπάρχει αυτή η πραγματικότητα? Θα συνεχίσουμε σε αυτόν τον δρόμο που βαδίζουμε. Μα δεν βγαίνει έτσι τίποτα. Πώς το είπατε αυτό, θα συνεχίσουμε πνίγοντας τη ρευστότητα και πνίγοντας τη ζήτηση. Αυτός είναι ο μόνος δρόμος. Θα συνεχίσουμε σε αυτόν τον δρόμο. Θα διαπραγματευτούμε με καλύτερους όρους με τους εταίρους μας για να λυθεί το θέμα της βιωσιμότητας του χρέους. Τα μισά νοικοκυριά και πλέον δηλώνουν ότι την επόμενη χρονιά δεν θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στις φορολογικές υποχρεώσεις τους. Το ξέρω. Πώς θα συνεχίσετε λοιπόν στον ίδιο δρόμο? Το ξέρω, κύριε Χατζηνικολάου. Αλλά για να είμαστε και δίκαιοι απέναντι στην κυρία Σιμακοπούλου, σε ό,τι αφορά τα πρόστιμα, εντός αυτής της εβδομάδας, και είναι πληροφορίες που έχω από το Υπουργείο Οικονομικών, είναι ότι οπωσδήποτε θα υπάρξει μια αλλαγή. Διότι, κύριε Χατζηνικολάου, μην κρυβόμαστε στο δάχτυλό μας. Φτάσαμε στο σημείο να υπάρχουν πρόστιμα τα οποία ούτε καν μπορούμε να προφέρουμε. Για τέτοια εξόντωση μιλάμε. Καμιά προσπάθεια να φέρουμε πίσω τα χρήματα που έφυγαν τα τελευταία 3 χρόνια θα κάνουμε? 90 δις. Χάθηκαν αυτά. Θα γίνει κάποια τέτοια προσπάθεια? Χάθηκαν αυτά. Γιατί το λέτε, κύριε καθηγητά? Δεν θα μπορούσε η κυβέρνηση με κάποια κίνητρα, διότι είναι μαύρο χρήμα αυτό, το να το φέρουν πίσω και να μπορούν να το έχουν στο πόθεν έσχες τους, είναι για αρκετούς χρήσιμο. Ειδικά τώρα που τα πράγματα ζορίζουν στην Ελλάδα. Αν λοιπόν τους έλεγε ότι σε φορολογώ με μια κλίμακα που βάζω από 20 έως 30% ανάλογα με το ποσό που θα φέρεις, δεν θα ερχόταν τίποτε πίσω, λέτε? Ακούστε, ένα μεγάλο κομμάτι πήγε για αποπληρωμή φόρων.
φόρων και δανείων. Αυτό που λέει ο καθηγητής είναι το σημαντικότερο. Ένα άλλο μεγάλο κομμάτι φοβάται να έρθει, γιατί έγινε και πιαλογοσκούφι, αν θυμάστε, το 2008. Ναι. Και τώρα ακόμα το ΣΔΟΕ τους κυνηγάει έτσι. Ενώ έφεραν και τα χρήματα και δηλώσει. Με το 5%. Και με αυτό που έγινε στην Κύπρο, κύριε Χατζηνικολάου. Το κράτος άρπαξε τις καταθέσεις. Εάν για παράδειγμα γινόταν μια ρύθμιση παρόμοια με αυτή του κυρίου Λογοσκούφη, δηλαδή ένα 5%, όχι 5%. Είναι σκάνδαλο. Έτσι, είναι σκάνδαλο. Συμφωνώ μαζί σας, έλεος, κύριε Σκουφλέ. Έλεος. Γι' αυτό όπως είδατε. Κυρίως όμως νομίζω ότι πρέπει να ψάξουμε τη λίστα Λιχτενστάιν, τη λίστα Λαγκάρντ, να κινητοποιηθούν οι υπηρεσίες. Να μην παραπέμπεται από το ΣΔΟΕ. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τους συμπολίτες μας. Εφορίες στο θέμα. Ποιος θέλει να πάρει το λόγο πρώτος? Ελάτε εσείς. Το όνομά σας. Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Μαρίνα Βεάζογλου. Είμαι σπουδάστρια δημοσιογραφίας στο ΙΕΚ ΑΚΜΗ. Θα ήθελα να αναφερθώ, να σας θέσω ένα ερώτημα στους εκπροσώπους της κυβέρνησης. Όσον αφορά τη γενιά μου, η Ελλάδα είναι πρώτη στην ανεργία με ποσοστό 60%. Κάθε χρόνο όλο και περισσότεροι φεύγουν από την Ελλάδα και όσοι μένουμε... Το ποσοστό στην νεολαία είναι ναι, αυτό. Ναι, ναι. Και όσοι μένουμε αναγκαζόμαστε να δουλεύουμε για 400 ευρώ ως ανασφάλιστοι και θα πρέπει να είμαστε χαρούμενοι κιόλας. Το δημόσιο χρέος αυξάνεται αντί να μειώνεται και η ύφεση μεγαλώνει και δεν βλέπουμε φως στο τούνελ. Θα ήθελα λοιπόν να κάνω την εξής ερώτηση. Γιατί πρέπει να καλούμαστε εμείς οι νέοι να πληρώνουμε στο μέλλον τις απαράδεκτες επιλογές των παλαιότερων γενεών, γιατί η κυβέρνηση δεν προβάλλει αντίσταση στην πολιτική λιτότητα που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μια πολύ σύντομη απάντηση, κυρία Σημακοπούλου. Μαρίνα, μου επιτρέπεις, Μαρίνα. Ναι. Μαρίνα, η απάντηση γιατί πληρώνεις εσύ το τίμημα είναι γιατί εμείς εμείς όλοι πριν από σένα κάναμε λάθη και σε απογοητεύσαμε. Γι' αυτό πληρώνεις το τίμημα. Τι πρέπει να κάνει η κυβέρνηση? Η κυβέρνηση και ο κύριος Σαμαράς αυτή τη στιγμή έχει βάλει σαν πρώτη προτεραιότητα την ανεργία και δει των νέων. Και ναι, μέσα στην Ευρώπη παλεύει για να βρεθούν λύσεις. Και εγώ δεν θα. Μία βαρετή λίστα που θα μπορούσα να σου δώσω τώρα από προγράμματα που υπάρχουν για σένα και τέτοια. Αυτά είναι προσωρινά πράγματα. Η πραγματικότητα όμως είναι ότι θα πρέπει όλοι μαζί να συνεχίσουμε να παλεύουμε για να βρεθείς σε μια οικονομία στην οποία έχεις τις δυνατότητες να παλέψεις και ελπίζω να μην, άμα θες να πας στο δημόσιο, δεν ξέρω, αλλά ελπίζω να έχεις άλλα όνειρα για τον εαυτό σου, μέσα σε αυτή την κοινωνία να μπορείς να έχεις τέτοια όνειρα για τον εαυτό σου και να μπορείς να βρεις αυτές τις ευκαιρίες. Αυτό θα γίνει με καινούργιες νοοτροπίες, οι οποίες θα μας πάνε πέρα από τα λάθη που έκανε η δική μου γενιά και η προηγούμενη γενιά. Κύριε Χατζηνικολάου, θέλω και εγώ, γιατί είναι θέμα που με αφορά και σαν. Πολύ σύντομα, παρακαλώ, πολύ σύντομα, κύριε Κατσανέβα, γιατί τώρα θέλω να μιλήσουν οι πολίτες. Πολύ σύντομα. Η κλασική οικονομική θεωρία, ο νόμος του Όκαμ, λέει ότι για να έχουμε αντιστροφή, δηλαδή να χτυπηθεί η ανεργία, θέλουμε ανάπτυξη άνω του 4%. Κανένας, ούτε η κυβέρνηση, ούτε οι διεθνείς οργανισμοί, δεν προβλέπει ανάπτυξη στη χώρα αυτού του μεγέθους το 2020-2030. Κατά συνέπεια, έχουμε καταδικαστεί να ζούμε μόνιμα στην ανεργία, στη φτώχεια, να τρώει ο κόσμος από συσίτια, από σκουπίδια, από σε μια απέραντη τραγωδία. Αυτή είναι η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Αυτή είναι η πολιτική, φοβάμαι, όλων των κομμάτων που επαγγέλλονται την παραμονή τους μέσα σε αυτό το έγκλημα που λέγεται προσδόν. Ελάτε. Καλησπέρα σας. Το όνομά σας, παρακαλώ. Λέγομαι Βασίλης Εκκλησιάρχης και είμαι συνταξιούχος 3 μηνών. Ακόμα λεφτά δεν έχω πάρει. Εν πάση περιπτώσει. Κύριε Χατζηνικολάου. Είστε υποψήφιος συνταξιούχος. Έτσι. πιστεύω, θα το πω λίγο λαϊκά, ότι μας την είχαν στημένη και μας βάλαν στο μνημόνιο και δυστυχώς βρεθήκαν πρόθυμα αρκετοί Έλληνες πατριώτες, υποτίθεται εντός εισαγωγικών, και μας δώσανε. Αν θυμάστε, με το Τιτανικό, με πλαστά στατιστικά στοιχεία κτλ. Τώρα βγαίνουν όλοι και μας έχουν ζαλίσει με τις μεταρρυθμίσεις. Ποιες μεταρρυθμίσεις? Με το μαστίγιο. Γίνονται μεταρρυθμίσεις χωρίς μελέτη? Λένε ότι υπάρχει διωγγωμένος δημόσιος τομέας. Πόσοι δημόσιοι υπάλληλοι είναι αυτοί και πόσα λεφτά παίρνουν, ρε παιδί μου, που έχει χρεοκοπήσει η Ελλάδα και την έχουν βάλει στο μνημόνιο? Για να το δούμε και όλο αυτό. Η κυρία Ξαθάμη λέει ότι πρέπει να πουληθούν όλα. Και κοινωνική πολιτική, τίποτα. Εάν οι ΔΕΗ ήταν ιδιωτικοί, θα υπήρχαν κοινωνικά τιμολόγια? Και εν πάση περιπτώσει, για να δούμε λίγο τι επενδύσεις γίνονται. Πουλήθηκε η Ολυμπιακή. Υπήρχε καμιά θέση στην Ολυμπιακή? Αυξήθηκαν οι θέσεις εργασίας? Πουλήθηκε ο ΠΑΠ.
και από ό,τι λένε, εγώ δεν είμαι ειδικός. 650 εκατομμύρια που το δώσαν είναι τα ετήσια κέρδη του ΟΠΑΠ. Μήπως υπάρχει καλή προκήρυξη του ΟΠΑΠ ότι προσλαμβάνουν κόσμο? Γιατί εγώ δεν το είδα. Πουληθήκανε, ξεπουληθήκαν όλα αυτά τα δύο μεγάλα ναυπηγεία. Είδατε καμιά προκοπή? Όλοι κρατικοδίαιτοι είναι. Τα ξεπουλάνε όλα και δεν ξέρω τι σκοπό έχουν. Κυρία Σημακοπούλου, μιλάτε... Να ότι... δώσει μια σύντομη απάντηση κυρία Ξαφά και θα συνεχίσετε. Ναι, κυρία Ξαφά. Το παράδειγμα του ΟΤΕ δεν είναι ένα παράδειγμα που σας γεμίζει αισιοδοξία? Θυμάστε... Εντάξει, ΟΤΕ και Κόσκο. Εντάξει. Πόσες χιλιάδες. Εντάξει, και η Κόσκο. Α, δούμε τα υπόλοιπα. Ωραία. Α, δούμε τα υπόλοιπα. Τι πωλήσεις γίνανε στον ΟΤΕ, παιδιά? Αν μιλάμε για την ενεργεια. Ναι, επειδή ήταν υπεράριθμοι, βεβαίως. Όταν είναι υπεράριθμοι, θα υπάρξουν μειώσεις του προσωπικού. Και αμφιλεγόμενες εθελούσιες. Το θέμα για είναι. Για να γίνει αποδεκτό το μέτρο, για να ότι λέμε όλες οι μετρήσεις δείχνουν ότι οι ιδιώτες μπορούν να προσφέρουν υπηρεσίες πολύ φτηνότερες και καλύτερες από το δημόσιο. Ξεκινώντας από την υγεία, την αποκομιδή των σκουπιδιών, τους παιδικούς σταθμούς και την ίδια την παιδεία. Αυτή τη συζήτηση δεν την έχουμε καν ξεκινήσει στην Ελλάδα. Ποιος θέλουμε να είναι ο ρόλος του κράτους? Αυτό. Κυρία Ξαθά, έχω την εντύπωση ότι δεν βγήκατε να δουλέψετε έξω ή τουλάχιστον κάποιο μέλος της οικογένειας. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, γιατί πάνε και τους εκμεταλλεύονται. Τους λένε πάλι 300 ευρώ. Σας λέω, είναι λάθος αυτό που λέτε. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Η συγκεκριμένη στην οποία μιλάτε έχει δουλέψει για πολλά πολλά χρόνια και με μεγάλη επιτυχία. Έχουμε βρεθεί 100 χρόνια πίσω. Ούτε 8ωρο ισχύει, ούτε συλλογικές συμβάσεις υπάρχουν, ούτε τίποτα. Λέξη για το τιμολόγιο της ΔΕΗ, πρώτη ο κύριος. Μισό λεπτό. Το κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΗ, κύριε, δεν το έχουμε επειδή είναι ήδη δημόσιο. Το κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΗ το πληρώνουμε όλοι εμείς οι καταναλωτές. Υπάρχει ειδικός λογαριασμός στον οποίο πληρώνουμε για να υπάρχει το κοινωνικό τιμολόγιο. Όποιος και να είναι ο ιδιοκτήτης της ΔΕΗ, αυτό το κοινωνικό τιμολόγιο θα υπάρχει αφού το πληρώνουμε όλοι εμείς. Γιατί το χωριό που είναι στα Κατσάβραχα επάνω, αν ήταν δημόσια, αν ήταν ιδιωτική, γιατί δεν θα πήγαινε ρεύμα? Γιατί δεν θέλει πελάτες? Δεν θα πήγαινε ρεύμα στο χωριό, με τα Κατσάβραχα. Θα πήγαινε το ρυθμιστικό πλαίσιο, ναι, το κράτος το καθορίζει. Τα λέω σύντομα, γιατί δεν έχω και χρόνο, εν πάση περιπτώσει. Όχι, δεν έχετε. Ένα λεπτάκι για να ρωτήσουν και οι άλλοι. Θέλω να κάνω τρία ερωτήματα. Όχι γιατί... τρία, ένα. Τρία. Δεν υπάρχουν τρία. Δεν επιτρέπω εγώ τρία. Ένα. Εντάξει, αγαπητέ, έκανες ήδη ένα ερώτημα και πας για το δεύτερο. Λοιπόν. Δες πώς ένα περιμένουμε. Ερώτημα στην κυρία Σημακοπούλου. Παρακαλώ. Γιατί να πιστέψουμε και να είναι αξιόπιστη αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση αυτά που λέει, όταν ο αρχηγός και πρωθυπουργός προεκλογικά στην έκθεση της Θεσσαλονίκης, όταν ήταν αξιωματική αντιπολίτευση, μίλαγε ότι δεν θα βάλει φόρο και δεν θα μειώσει μισθούς και συντάξεις, γιατί θεωρούσε ότι θα υπάρχει ύφεση. Μάλιστα. Λοιπόν, πώς θα... και ένα ερώτημα. Όχι, είπα. Όχι. Στον κύριο Σκουρλέτη, άντε θα το κάνεις. Λοιπόν, κυρία Σημακοπούλου. Λοιπόν, καταρχάς, να πω στον κύριο Νόμισα Βασίλη. Νόμισα τρία για την κυρία Σημακοπούλου. Κύριε Βασίλη, είπατε είστε 58, βγαίνει στη σύνταξη, αυτό κατάλαβα? Ναι, συνταξή μου, στον μηνών. Ναι, ωραία, εντάξει. Θα βγει και πιο γρήγορα η σύνταξη τώρα, έτσι, από ό,τι θα έβγαινε στο παρελθόν. Να πούμε ένα αυτό. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Στον ΟΠΑΠ, επειδή είπατε ότι ξεπουλήθηκε, δεν ξεπουλήθηκε. Στο 1 τρίτον πουλήθηκε 650 εκατομμύρια ευρώ, δεν ήταν και λίγα. Λοιπόν, και τώρα να έρθω στο ερώτημά σας, το οποίο δεν είμαι απολύτως σίγουρη ότι το κατάλαβα. Ο κύριος Σαμαράς έχει δώσει κάποιες υποσχέσεις, οι οποίες έχουν ένα βάθος τετραετίας. Ο κύριος Σαμαράς έχει πετύχει ένα σωρό πράγματα μαζί με την κυβέρνησή του αυτό το χρόνο, τα οποία έχει υποσχεθεί και είναι αποτέλεσμα σκληρής διαπραγμάτευσης. Επειδή μιλάμε πολύ. Έχει συγχωρεθεί ένα μεγάλο κομμάτι του χρέου μας. Θέλετε να αρχίσω να τα κάνω λίστα? Το πρόβλημα, ξέρετε ποιο είναι, κύριε Βασίλη? Το πρόβλημα είναι ότι αυτά τα πράγματα ακόμα εσείς, και γι' αυτό έχετε δίκιο, αυτά τα πράγματα ακόμα εσείς δεν τα έχετε νιώσει στην καθημερινότητά σας. Εσείς, οι γείτονές σας, οι γείτονές μου, οι άνθρωποι με τους οποίους ζω στα πράγματα. Τα νιώθουμε και πολύ. Τα θετικά εννοώ, κύριε Βασίλη. Αυτά λοιπόν τα πράγματα, πιο σύντομα από ό,τι νομίζετε, θα τα νιώσετε. Και θα με κρίνετε όταν έρθει η ώρα. Θα τα νιώσουμε πότε? Στον κύριο Σκουρλέτη. Στον κύριο Σκουρλέτη θέλω να κάνω ένα ερώτημα. Ρίξτε σε 10 δευτερόλεπτα. Ρίξτε. Τι περιθώρια έχει ο ΣΥΡΙΖΑ για να μπορέσει να βελτιώσει το βιωτικό επίπεδο του Έλληνα πολίτη? Πολύ απλή ερώτηση. Κοιτάξτε να δείτε. Το χειρότερο απ' όλα είναι να μας κυριεύσει η απογοήτευση. Να αφήσουμε τον φόβο και την κατάθλιψη να κυριαρχήσουν ενάντια της ελπίδας. Η χώρα αυτή τη στιγμή έχει πάρα πολλά μεγάλα πλεονεκτήματα.
Έχει χιλιάδες νέους οι οποίοι είναι σπουδαγμένοι. Οι άνθρωποι μεταπτυχιακά στην Ελλάδα είναι αναλογικά πολύ περισσότεροι νέοι άνθρωποι από ό,τι σε άλλες χώρες. Αυτό είναι ένα ανθρώπινο κεφάλαιο το οποίο δεν πρέπει να το σκορπίσουμε έξω, να το εκμεταλλευτούμε. Η χώρα έχει αυτή τη στιγμή πλεονεκτήματα στον αγροτικό τομέα. Μπορεί να κατορθώσει να είναι ο καθαρός λαχανόκηπος της Ευρώπης, να το πω έτσι. Να πιστοποιήσει προϊόντα, να υπάρχουν βιολογικά προϊόντα, να υπάρχει σχεδιασμός όμως. Δεν μπορεί οι τυφλές δυνάμεις της αγοράς που τα διαλύσαν όλα ή τα μεγάλα συμφέροντα εις βάρος των μικρών και μεσαίων αυτοαποσχολουμένων και επιχειρήσεων να τα ισοπεδώνουν όπως τα είδαμε. Η χώρα έχει τουρισμό, αλλά τουρισμό όμως ο οποίος να είναι βιώσιμος, να μην αυτοϋπονομεύεται. Όχι φαραωνικά έργα και αρπαχτές για κάποιους μεγαλοκατασκευαστές, οι οποίες θα ζημιώζουν το περιβάλλον. Η χώρα έχει πανεπιστήμια, τα οποία παρά τον πόλεμο που τους κάνουν, παρά το κόψιμο των χρημάτων, μπορούν να σταθούν στον διεθνή ανταγωνισμό. Η χώρα λοιπόν μπορεί να σταθεί με μια άλλη δημόσια διοίκηση και όχι ενταγμένη στο πελατειακό σύστημα. Που αυτή τη στιγμή, κοιτάξτε να δείτε, τους στηρίξαν τόσα χρόνια. Είναι και άδικοι δηλαδή με όλους αυτούς τους ανθρώπους. Τους στηρίξαν τόσα χρόνια, τους διορίσανε, τους αναπαράγανε σε τεράστια ποσοστά πρωτάκουσα ο δικοματισμός, 75%. Τώρα και το ευχαριστούν, τους πετάνε και έξω. Αυτό το δημόσιο εμείς δεν το θέλουμε. Εμείς θέλουμε εξ αρχής να αρχίσουμε ένα δημόσιο το οποίο να προσφέρει στους πολίτες, να βάζει το κοινωνικό συμφέρον πάνω από όλα. Πολλά λοιπόν πράγματα μπορούμε να κάνουμε. Έχουμε πέσει τόσο χαμηλά, ώστε μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα για να πάμε καλύτερα. Ελάτε. Καλησπέρα σας. Αλιβιζάτος Γιώργος ονομάζομαι, από την πληγωμένη Κεφαλονιά κιόλας. Ήθελα πάρα πολλά να πω. Καταρχήν πρώτον, μου έκανε εντύπωση ο κρατικός μηχανισμός που πήγε στην Κεφαλονιά τόσο γρήγορα. Και μου έρχεται στο μυαλό ότι σε 2-3 μήνες, 4 έχουμε εκλογές, γι' αυτό. Έχουμε, ναι. Γι' αυτό πήγε τόσο γρήγορα. Κινητοποιηθήκαν σου. Καλά, πάντως αργεί να πάει, θυμώνουμε. Γρήγορα έτσι πάει πάλι, θυμώνουμε. Ο Έλληνας είμαι εγώ, σε αυτή τη χώρα μεγάλωσα. Έτσι μου το έχουν πεταχώσει. Δεν γίνεται να θυμώνουμε και όταν πηγαίνει. Ευχαριστημένος είμαι που πήγε. Ευχαριστημένος είμαι που πήγε, έτσι καλά έκανε. Εντά. Αλλά ακόμα δεν έχει γίνει τίποτα. Πάμε στη συζήτησή μας. Ήθελα πάρα πολλά να πω, αλλά θέλω να κάνω μια ερώτηση σε όλους και στον κύριο Κόνστα ακόμα. Που εγώ στη θέση σας αντρεπόμουν, κύριε Κώστα, με αυτά που λέτε. Ειλικρινά σας το λέω. Αφήστε τους χαρακτηρισμούς και ελάτε. Εγώ λέω τι θα κάνω. Εγώ, εντάξει, για μένα μιλάω. Έχουμε δημοκρατία σήμερα. Απαντήστε μου. Έχουμε δημοκρατία σήμερα. Άσχετα από αυτά που είπε ο κύριος Τράκας, που συμφωνώ. Έχουμε δημοκρατία. Γιατί η δημοκρατία έχει ισοδυναμία, έχει ισονομία. Αν εγώ κάνω ψευδή στοιχεία στην εφορία, θα πάω φυλακή. Όλοι μας εδώ. Ναι. Ο κύριος Καραμαλής την πενταετία αυτή έπαθε τίποτα που έκανε ψευδή στοιχεία και έδινε στους Ευρωπαίους. Ο κύριος Παπανδρέου που είπε τόσα ψέματα, λεφτά υπάρχουν. Έλεγε δεν θα κάνω, θα κάνω, δεν θα κάνω, θα κάνω, δεν και έκανε όλα αυτά τα πράγματα. Έπαθε τίποτα. 40.000 παίρνει κάθε φορά που μιλάει. Και εγώ αυτή τη στιγμή έχω πληρώσει για να έρθω να μιλήσω. Είμαι άνεργος. Ποιο πλήρωσες για να έρθεις να μιλήσεις? Βενζίνα. Α. Και καλά, να έρθω την άλλη φορά να σε πάρω με το αυτοκίνητο. Πλάκα κάνουμε, εντάξει, θα το δείξουμε και λίγο στο ίδιο στην πλάκα. Λοιπόν, πείτε μου λοιπόν για ποια δημοκρατία μιλάτε. Για ποια δημοκρατία. Δηλαδή, τι μας λέτε. Εγώ είμαι αυτή τη στιγμή 40 χρονών, άνεργος, κατεστραμμένος επιχειρηματίας. Έχασα το 2004 τον αδερφό μου σε εργατικό ατύχημα που κανένας δεν μπήκε φυλακή. Όπως έχουν χιλιάδες εργατικά ατυχήματα στην Ελλάδα και κανένας δεν δικάζεται. Πήραμε κάποια λεφτά αποζημίωση. Άνοιξα ένα μαγαζί, αγόρασα μια επιχείρηση, 200.000 ευρώ το 8, μια καφετέρια, ένα καφέ μπαρ μεγάλο. Και μέσα στην κρίση που έπεσα, έριξα άλλα 150.000, έχασα 400.000 ευρώ. Δεν πήρα μία χαρτοπετσέτα επιδότηση από το κράτος. Μία χαρτοπετσέτα επιδότηση. Τίποτα. Απολύτως. Και αυτή τη στιγμή έκανα αίτηση. Δεν μου μείωνε το νίκιο. Πέστε μου εμένα, ποιος με προστατεύει. Με τόση κρίση μειώνονται τα πάντα, οι τιμές. Μειώνονται οι μισθοί, μειώνονται τα πάντα και τα νίκια ψηλά. Και εγώ πάω να κάνω στη δικαιοσύνη να περασπιστώ το δίκαιο μου και παίρνω δικάσιμο μετά από 5 χρόνια και ο διοκτήτης με πετάει έξω σε 3 χρόνια. Ούτε αυτή που πλήρωσα την αγωγή στο δικηγόρο μου δεν δικάστηκε. Και εγώ έχασα την επιχείρησή μου και είμαι άνεργος και χρωστάω. ΤΕΒΕ, ΙΚΑ, εφορία, παντού και μου λένε ναι, να έρθω να σας πληρώσω. Τι να σας δώσω. Πέστε μου τι να δώσω. Θέλω να μου δώσετε μια απάντηση. Μπορείτε, είτε ο ΣΥΡΙΖΑ που θα έρθει, αν θα έρθει η κυβέρνηση, που δεν πιστεύω, κανένα σας. Και εσείς που είσαστε. Και βγαίνει ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη δημόσια,
Όταν λιμοκτονούν κόσμος, πεθαίνουν παιδιά από μαγκάλια, ανεργία στο 60% τους νέους και μου λέει ότι θα έχω δωρεάν Wi-Fi για ένα χρόνο. Με αυτό θα χορτάσω, με αυτό εγώ θα πάρω. Τι θα πάρω, τι θα κάνω. Έτσι μπορεί και να πάω σπίτι να σκοτώσω τη μάνα και τον πατέρα μου που με γεννήσανε. Και με φέρανε σε αυτή την κοινωνία. Πείτε μου, σας παρακαλώ. Δεν με ενδιαφέρουν εμένα τα μνημόνια. Όλα αυτά που λέτε είναι με τις τράπεζες και αυτά, οι τράπεζες έχουν πάρει τα λεφτά τους. Και άμα πας αυτή τη στιγμή να ζητήσεις να μην χρωστάς πουθενά και να έχεις ένα εισόδημα 15-20 χιλιάδες ευρώ και πας να ζητήσεις 5 χιλιάδες ευρώ στην τράπεζα, δεν σου δίνει δάνειο. Δεν σου δίνει. Και έχει πάρει. Από τον Καραμαλή πήρε τέτοιο και τώρα πάλι πήρε. Τα λεφτά μας πληρώνει ο πατέρας μου σύνταξη. Στην ΕΤΜΑ δούλευε στο Βοτανικό, του κόψαν τη σύνταξη, μάλλον πήρε 600 ευρώ, τη πήγαν τη σύνταξη και σου λέει πέρασε. Πώς να περάσεις. Με τι, πώς θα με καλύψετε και εμένα και όλους, και όλη την κοινωνία, και όλη την κοινωνία, στην Κεφαλονιά τα μαγαζιά αυτή τη στιγμή δύο μέρες είναι κλειστά. Έχω τρεις συγγενείς που έχουν ζαχαροπλαστείο, μίνι μάρκετ και καφετέρια. Και δεν έχει περάσει κανένας να τους πει και δεν θα πάρουν, παρά μόνο ένα μήνα δεν θα πληρώσουν ΦΠΑ. Θα καθυστερήσει η υποβολή του ΦΠΑ τους και ΙΚΑ και αυτά. Δεν είναι έτσι η κοινωνία. Αυτή την κοινωνία που έχετε φτιάξει δεν είναι έτσι. Οι πολίτες έγιναν αγανακτισμένοι. Αλλά πλέον τους έχετε γονατίσει τόσο πολύ που δεν έχουν το κουράγιο πραγματικά να έρθουν ούτε μέχρι τη Βουλή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελάτε. Ο κύριος και μετά εσείς. Ελάτε, ελάτε. Και οι δύο θα μιλήσετε. Και οι δύο θα μιλήσετε. Καλησπέρα σας. Το όνομά σας. Παναγιώτου Κώστας από το Μαρκόπουλο. Επιχειρηματίας, χαιρετήθηκα και με τον κύριο Τράγκα που ήταν το 1988 στο Μαρκόπουλο. Αφήστε τις ιστορίες και πάμε στο θέμα. Έχουμε καταλάβει μάλιστα κύριε Χατζηνικολάου, οι εκφραστές της πολιτικής έχουν καταλάβει σε ποια κατάσταση έχει έρθει η κοινωνία. Εμείς, κύριε Χατζηνικολάου, είχαμε ένα κύκλο εργασιών 740 ανθρώπων. Ξέρετε τι έχουν μείνει. Η παραδοσιακή δουλά, κτήμα Παναγιώτου, που είναι 300 χρόνια στο Μαρκόπουλο. Και θυμάμαι σε μια παρουσίαση βιβλίου στου κυρίου Μητρόπουλου που κάνατε την παρουσίαση, που είπατε ότι το 90% των επιχειρήσεων θα κλείσουν ή θα μεταβιβαστούν. Έχουν συνειδητοποιήσει και αύριο το πρωί ο ΣΥΡΙΖΑ που θα έρθει στην εξουσία σε ποια κατάσταση είναι ολόκληρη η κοινωνία. Σε αδιέξοδο. Και θα σας πω και κάτι. Εγώ ήμουν επιχειρηματίας και επί δραχμής και επί ευρώ. Επί δραχμής ήμουνα χιλιάδες φορές καλύτερα από την ώρα που ήρθε το ευρώ. Και ο συντονισμός ενός κοινωνικού χώρου ή μιας κοινωνίας ευρύτερα δεν μπορεί να δοθεί σε ανθρώπους οι οποίοι με την πορεία της ζωής τους κατέστρεψαν την κοινωνία. Τι να πω εγώ στα παιδιά μου. Έχω τρία παιδιά και το ένα με μια ιδιαιτερότητα. Τα δύο παιδιά έχουν σπουδάσει. Ο μεγάλος είναι με δύο διδακτορικά και είναι άνεργος και τρεις γλώσσες. Και για να έρθω εδώ να σας μιλήσω δεν υπάρχει εργαζόμενος που να έχει χάσει από μένα ένα ευρώ. Πούλησα και την πατρική μου περιουσία όλη. Δεις και μπορεί να το διαπιστώσει όποιος θέλει. Δεν έχετε συνειδητοποιήσει τι κάνατε. Και δεν λέτε την αλήθεια μέχρι τώρα. Και ο ΣΥΡΙΖΑ θα έχει εκτοξευθεί διότι είμαι πολιτικοποιημένος από τα ιδρυτικά μέλη του ΠΑΣΟΚ. Αν έλεγε πραγματικά που θα πάει η κοινωνία. Δεν μπορεί να καταλάβει κανένας που την πάει την κοινωνία. Πλήρη καταστροφή, κύριε Χατζηνικολάου. Είσαστε στην αγορά και βγαίνετε καθημερινά. Εάν πάτε σε μια κεντρική πλατεία σήμερα, στο Χαλάνδρι να πάμε, και φωνάξεις βοήθεια αυτή την ώρα, δεν υπάρχει άνθρωπος έξω. Ανοίξατε τα μαγαζιά την Κυριακή. Κύριε Μίχαλη, τι θα κάνουν την Κυριακή. Δουλεύανε και 10 ταβέρνες και από εκεί πέρα τους πήραν το τζίρο και τις εβδομάδες. Δεν τους πήραν το τζίρο. Δεν γίνονται έτσι. Θα μου επιτρέψετε. Κύριε Μίχαλε, στο επιμελητήριο ήταν από τις 12 εταιρείες οι 11 εγγεγραμμένες. Εντάξει. Και δεν θέλω να ανακοινώσω τα ονόματα των επιχειρήσεων που κλείσαμε. Και ο κύριος Τράγκας ξέρει τι τραβήξαμε με τα λατομεία. Ο μόνος που μας στάθηκε με ένα σύστημα πολιτικό και μηντιακό που μας κατέστρεψε, κύριε Χατζηνικολάου. Στην τσάντα μου
Έχω νερό και φάρμακα. Γιατί ήθελα να έρθω να εκφραστώ. Για μένα δεν υπάρχει άλλη λύση από την επιστροφή σε εθνικό νόμισμα. Ούτε τα σύνορα μα διασφάλισαν. Μας βάλανε σ' όλα τα πολιτικά παιχνίδια. Στις μίζες, στα έργα, μέσα στη βρωμιά. Και αλλίωσαν και τις αξίες της κοινωνίας μας. Μάλιστα. Αυτό μας προσέφεραν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Ελάτε, στον κύριο δίπλα σας. Όχι, είναι εντάξει. Λέγομαι Δευτικός Κωνσταντίνος. Θέλω να απευθυνθώ σε όλους τους πολιτικούς και να τους ρωτήσω. Γιατί δέχεστε οι κρατικές επιχειρήσεις και οι οργανισμοί να φορτώνουν τα ελλείμματα στον ελληνικό λαό και σε ορισμένες περιπτώσεις να ονομάζουν τα ελλείμματα κέρδη και να τα μοιράζονται μεταξύ τους. Και ένα άλλο, γιατί δεν ανοίγεται η πολιτική τα κλειστά επαγγέλματα στον ανταγωνισμό, όπως άνοιξαν οι τηλεπικοινωνίες και το τηλέφωνο είναι σήμερα πάμφθινο για όλους τους πολίτες. Και άλλα πολλά, αλλά είναι και άλλοι να μιλήσουν. Θέλει κάποιος να απαντήσει σε αυτό, ναι, κυρία Σιμακοπούλου. Αν θέλετε να πω τρεις απαντήσεις στον κύριο Αλιβιζάτο. Καταρχάς, κύριε Αλιβιζάτο, υποθέτω αστειεύεστε και για το ότι θα σκοτώσετε τους γονείς σας, αλλά και για το ότι δεν χαίρεστε που έγινε αυτό στην Κεφαλονιά. Και υπενθυμίζω, δεν είναι μόνο αυτά που γίνονται, έτσι. Αφήστε τις εκλογές τώρα. Έγινε μια καταστροφή, είναι μια τραγωδία αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι ο κρατικός μηχανισμός και με εντολή του Πρωθυπουργού έχει προχωρήσει σήμερα σε όλες τις άμεσες ενέργειες που απαιτούνται. Ο Θεός βοηθός. Και επίσης σημειώνω ότι η κινητοποίηση παλιά του κρατικού μηχανισμού οφείλεται και για απώλεια τραγωδιών. Ας πούμε, δεν είδαμε καμιά φωτιά το καλοκαίρι. Μην ξεχνάμε ότι αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ένας κρατικός μηχανισμός από πίσω και ένας Πρωθυπουργός που φροντίζει να δουλεύει. Τώρα για τα προσωπικά σας, για τα προσωπικά σας... Για τα θανατηφόρα ατυχήματα που έχουν γίνει στην Ελλάδα, τώρα... κρατικός μηχανισμός και πείτε μου ποιος έχει καταδικαστεί για όλα αυτά. Κύριε Αλιβιζάτο, μας είπατε κάποια προσωπικά σας δεδομένα. Όχι μόνο εμένα, έχω κι άλλους πολλούς γνωρίζω. Μας είπατε κάποια προσωπικά σας δεδομένα. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή, στη δύσκολη αυτή τη συγκυρία, αυτό το οποίο γίνεται είναι για επιχειρηματίες. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε με ρυθμίσεις, προσπαθούμε να βοηθήσουμε στο μέλλον, θα προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε και με φοροελαφρύνσεις όταν θα το επιτρέπουν τα δημοσιονομικά. Είστε ένα θύμα της κρίσης, υπάρχουν πολλά θύματα της κρίσης. Σας διαβεβαιώνω όμως ότι αν πάμε σε αυτό το οποίο είπε ο κύριος Παναγιώτου, δηλαδή αν γυρίσουμε στη δραχμή, τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ χειρότερα και για εσάς. Τουλάχιστον τώρα έχετε μία ελπίδα να βγείτε από αυτή την ιστορία, να ξαναφτιάξετε μία επιχείρηση. Εγώ, κύριε Σεβαστοπούλου, δεν είπα για δραχμή, δεν με ενδιαφέρει. Όχι, μιλάω γιατί απαντώ ταυτοχρόνω και στον κύριο Παναγιώτη. Επιχείρημα, δεν μου δίνετε μία απάντηση, μία σοβαρή απάντηση, είτε εσείς είτε όποιο κόμμα είναι να βγει, πώς θα μου βρείτε εμένα δουλειά. Εντάξει, όχι πώς θα μου φέρετε. Εγώ έχασα 400.000 ευρώ, αν και με έξω. Πώς θα μου βρείτε εμένα αυτή τη στιγμή που είμαι 40 χρονών. Και δεν έχω κάνει ακόμα οικογένεια. Δόξα τω Θεώ που δεν έχω κάνει οικογένεια. Για φαντάστε, δεν είχα και ένα παιδί όπως υπάρχουν άλλοι εδώ. Και πώς θα βρείτε και στο κοριτσάκι εδώ πέρα δουλειά, για όταν ακούω ότι μέχρι το 17, μέχρι το 2030 θα είμαστε υπό τους Γερμανούς, όταν δεν μπορούμε εμείς στην Ελλάδα εδώ να κάνουμε τίποτα. Πείστε μου να μου πείτε ένα σχέδιο, είτε εσείς, είτε ο ΣΥΡΙΖΑ, είτε όλοι μαζί, είτε όποιος και ο κύριος Χατζηγολάου να μου πει υπάρχει ένα σχέδιο, θα το πιστέψω. Αλλά να υπάρχει. Γιατί ακούω αερολογίες και όλοι οι Έλληνες ακούνε αερολογίες. Ακριβώς και γι' αυτό εγώ δεν θα σας τις πω. Κύριε Χατζηνικόλα. Γι' αυτό, κύριε Αλιβιζάτο, εγώ δεν θα σας πω ούτε αερολογίες ούτε λαϊκιστικά πράγματα. Ότι ξέρετε, έχω έναν τρόπο σε τρεις μήνες και εσείς να βρείτε δουλειά και η Μαρίνα να βρει δουλειά. Δεν έχω. Έχω όμως μία πορεία. Μία πορεία η οποία εγγυάται τη σταθερότητα. Μία πορεία η οποία σιγά σιγά θα βελτιώνει τα πράγματα. Μία πορεία η οποία θα επαναφέρει τη ρευστότητα. Με φόρους, με αυτά. Παρακαλώ, κύριε Χατζηνικόλα. Ελάτε, έχετε παρακαλώ. Κάποια εναλλακτική. Παρακαλώ. Δεν υπάρχει. Πρόγραμμα δεν υπάρχει. Εξυγείας με εθνικό νόμισμα. Ωραία. Γιατί εάν συμβεί αυτό, ο κύριος Αλιβιζάτος θα βρει δουλειά και η Μαρίνα θα βρει δουλειά σε 15 χρόνια. Εντάξει, αυτό έχω να σας πω. Σε 15 χρόνια και ούτε. Και ούτε. Να ακούσουμε το συμπολίτη. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Μου επιτρέπετε απλά επειδή έχει ακουστεί 2-3 φορές. Αγαπητέ συνάδελφε, να ρωτήσω κάτι. Είχατε μία επιχείρηση. Όχι μία. 12. Δεν ακούγεστε χωρίς μικρόφωνο, δεν έχει εφευρεθεί. Θέλετε να μου πείτε από αυτές τις 12 επιχειρήσεις αντικείμενο, ήταν κάτι βιοτεχνικό, κάτι παραγωγή. Μάλιστα. Τι παρήγατε. Ήταν ελαττωμείο, μπετά,
Μαρμαράδικο, κατασκευαστική. Από πρώτες ύλες, τι εισάγεται σε αυτό το χώρο? Δεν εισάγαμε τίποτε. Κάναμε και εξαγωγή και μας κλείσαμε. Δηλαδή και τα μηχανήματα, τα μηχανήματα της εξόρυξης, θα μου επιτρέψετε, αυτά είναι εισαγωγής. Αυτά είναι εισαγωγής. Να σας ρωτήσω το εξής απλό. Εγώ δέχομαι μάλιστα, μάλιστα, ό,τι θέλετε. Αυτά τα μηχανήματα με εθνικό νόμισμα, όπως λέτε, απροστάτευτη η ελληνική οικονομία, πώς θα τα εισάγατε? Γιατί δεν τα είχαμε πάρει. Εγώ είμαι λαυτόμος από το 81. Α, τα είχατε πάρει από πριν. Τα είχαμε πάρει και πήραμε και με αυτό. Ο νέος επιχειρηματίας όμως, ο οποίος θα θέλει να μπει στην επιχειρηματικότητα με το εθνικό νόμισμα, πώς θα το κάνει? Έχετε δει στο χώρο των λατομείων στην Ελλάδα που ήταν και τα μάρμαρα και ήταν πόρος εισαγωγής συναλλάγματος τεράστιος, πόσοι λατόμοι είναι λειτουργία? Από τους χίλους, νούμερο σας δίνω, είναι λειτουργία 20. Μάλιστα. Οι υπόλοιποι έχουν περάσει από τον Κορυδαλό. Κύριε Χατζηνικολάου, μία απλή συμπλήρωση. Πραγματικά τα λαθομεία και τα ορυχεία, κύριε Μίχαλε, επειδή μας έχει πει ο κύριος Μπέχαλος ευρωζωνικός και ευρωλάτρης. Και δεν τον περίμενα δηλαδή. Απλά. Τα λατομεία ήταν κερδοφόρα, εισαγωγές, εξαγωγές, πλεόνασμα ή εξαγωγές. Άρα λοιπόν μπορούσαν να εισάγουν μηχανήματα, κύριε Μίχαλε. Μάλιστα. Τι είναι αυτά που λέτε? Μάλιστα. Επιτρέπετε εσείς να τα λέτε αυτά? Λοιπόν, ελάτε. Απλά πράγματα. Λοιπόν, παρακαλώ, κύριε. Απλά πράγματα. Παρακαλώ. Ποιον κοροϊδεύουμε δηλαδή? Ζούμε μια τραγωδία και δεν έχουν καταλάβει τα αίτια της. Και δεν τα έχετε καταλάβει ούτε εσείς. Λέγομαι Κεραμιτσόγλου Χρήστος και είμαι αυτοκινητιστής. Θέλω να ρωτήσω κάτι τον κύριο Δελαστίκ. Είπατε κάποια νούμερα... Κρατήστε το μικρόφωνο κοντά. Κάποια νούμερα για το λόγο του ΑΕΠ σε σχέση με το δημόσιο χρέος. Είχα την εντύπωση ήταν κάπως διαφορετικά, ότι ήταν μια δεκαετία περίπου στο 100, έπαιζε λίγο πάνω, λίγο κάτω. Για μια δεκαετία. 17 χρόνια. Εσείς λέτε 17, ακόμα χειρότερα δηλαδή. Έπρεπε δηλαδή από τότε να μας έχουν ζώσει τα φίδια. Γιατί αυτό σήμαινε ότι αφού κατά μέσο όρο αυτά τα 17 χρόνια είχαμε άνοδο του ΑΕΠ 2,5%, κατά το ίδιο ποσοστό ανέβαινε και το χρέος. Δηλαδή χρεωνόταν αβέρτα κουβέρτα η χώρα. Και κανένας από τους κυρίους καθηγητάδες δεν χτύπησε το κουδούνι, τον κόδωνα του κινδύνου να πήρε, παιδιά, εδώ το καράβι πάει στα βράκια, κάτι πρέπει να κάνουμε. Και όχι. Okay, δεν έχετε δίκιο, αλλά... Okay, κάποιοι το χτυπήσαν. Ωραία, δεν το άκουσα εγώ, κύριε. Για τον κύριο, το συνονόματο, τον κύριο Κόνστα. Με συγχωρείτε, αλλά ο συμπολίτης μας έχει δίκιο σε αυτό που λέει. Να. Σας θυμίζω τη μεγάλη συζήτηση που είχαμε για το αν είπε και τι είπε ο Προβόπουλος προεκλογικά στους αρχηγούς των κομμάτων. Σας θυμίζω για τις εκλογές του 2009. Λοιπόν, ελάτε, προχωρήστε. Για τον κύριο... Μια χαρά τα λέτε. Τέλος πάντων. Για τον κύριο Κόνστα. Κύριε Κόνστα, εσείς έχετε την άποψη, από ό,τι καταλαβαίνω, ότι πάμε καλά. Η συνταγή είναι αυτή, έτσι? Δεν υπάρχει άλλη συνταγή? Όχι, κύριε. Ποτέ δεν το είπα αυτό. Δηλαδή δεν πάμε καλά. Το είπα αυτό. Ποτέ. Όλοι αυτό καταλάβαμε, κύριε Κόνστα. Όλοι αυτό καταλάβαμε. Από σήμερα δεν είπατε ότι η συνταγή είναι αυτή? Δεν το είπε ποτέ. Είναι η συνταγή. Είναι άλλο αυτό. Σας παρακαλώ. Αυτό που κάνετε όμως δεν είναι καλό. Για την ψυχική υγεία των υπολείπων. Γιατί μας το κάνετε? Γιατί μας βάζετε να ακούσουμε τον Κόνστα άλλο ένα δεκάλεπτο? Μπορώ ένα λεπτό όμως? Χατζηνικολάου, κλείνει ο άλλος και το δαφνί. Εδώ σας λέει ότι δεν το είπε ποτέ. Εγώ κόντεψα να παίρνω υπογλώσια στο άλλο. Δεν το είπα ποτέ. Κάθε βράδυ. Δεν το είπα ποτέ και επιμένω. Λέω όμως το εξής. Λέω το εξής. Όταν είσαι άρρωστος, παίρνεις το φάρμακο. Ναι. Όταν είσαι χοντρός, κάνεις δίαιτα. Όποιος σου δίνει κουραμπιέδες ενώ είσαι χοντρός, σου κάνει κακό. Και κάποιοι, όπως πολύ σωστά είπατε προηγουμένως, ενώ βλέπαν το πρόβλημα, ενώ παχαίναμε, ενώ γινόμασταν χοντροί. Μα ο κουραμπιές ήταν το μνημόνιο, δες που έφτασε το χρέος. Ο κουραμπιές ήταν το μνημόνιο. Αυτό είναι το μεγαλύτερο ψέμα που είπε ο Δελαστή. Δες που έφτασε το χρέος. Όχι, δες τους αριθμούς, δες. Είναι λάθος. Τους έχει δίπλα σου, ο κύριος που κάθεται δίπλα σου. Λέγεται Γιώργος Δελαστή, κρότησε τον. Γιατί μεγάλο τους το έχει τους άλλους. Λέτε λοιπόν ότι δεν πιστεύετε. Λέτε λοιπόν ότι δεν πιστεύατε. Γιατί μεγάλο το χρέος? Λέτε ότι δεν πιστεύετε τον δρόμο. Δεν ήταν αυτός ο δρόμος, εντάξει. Συγχωρείτε. Τώρα πρέπει να γίνει κάτι άλλο. Τώρα μου λέτε δηλαδή ότι
κάτι, πρέπει να γίνει κάτι άλλο. Μας. Αφού δεν είναι αυτός ο δρόμος, κάτι πρέπει να γίνει. Προσπαθώ να το πω τόση ώρα. Ωραία. Πρέπει κάποια στιγμή να κάνουμε. Ωραία. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Μας. Για εσάς, υπάρχει πλαφόν στους ανέργους συμπολίτες μας. Όχι. Πόσο πρέπει να φτάσουν για να πείτε μέχρι εδώ, ρε παιδιά. Και πόσοι πρέπει να είναι οι αυτοχειριασμοί. Από το 10% και πάνω. Ορίστε. Από το 10% και πάνω. Α. Όταν η ανεργία ήταν 10% ήταν είναι πάρα πολύ μεγάλη. Είναι απαράδεκτο αυτό το νούμερο δηλαδή τώρα για σας που είπα. Υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Υπάρχει άλλος που να πανηγυρίζει. Φαντάζομαι και για τους αυτοχειριασμούς το ίδιο να πείτε. Για τη μέθοδο μιλάω. Και για τους αυτοχειριασμούς το ίδιο. Όχι κύριε, λέω το εξής, είναι πολύ απλό αυτό που λέω και μπορούμε να συμφωνήσουμε κιόλας. Για σας βλέπω πολύ χαλαρό και... Δεν είμαι καθόλου χαλαρός, είμαι πάρα πολύ θυμωμένος. Γιατί αργούμε. Υπάρχουν όλοι οι άλλοι έχουν βρει τη λύση, μόνο εμείς. Η Ιρλανδία δύο χρόνια πέρασε το μνημόνιο, έφυγε. Η Ισπανία δύο χρόνια δεν πήρε τα μισά λεφτά. Όταν λέτε αργούμε, κύριε Κώστα, εννοείται να κάνουμε νέο μνημόνιο, ότι αργούμε. Δεν χρειαζόμαστε άλλο μνημόνιο. Θέλω να το καταλάβουμε αυτό. Ο λόγος. Γιατί εγώ άκουσα. Γιώργο, σε παρακαλώ. Γιατί έχουμε ξεφύγει εντελώς. Γιατί μεγάλωσε το χρέος? Επειδή τα τελευταία τρία χρόνια είχαμε πάλι ελλείμματα. Αυτό δεν είναι τόσο απλό. Γιατί όσο γιατί κεφαλαιοποιούνταν οι τόκοι, κύριε Χρήστο. Όχι. Γιατί τους τόκους των παλαιών δανείων δεν τα πληρώνανε πάνω στο παλιά δάνειο. Όχι, κύριε. Όχι. Είναι λάθος. Από την ημέρα που μπήκαμε στο μνημόνιο. Κύριε, τελευταία. Δεν θα ξαναμιλήσω. Ξέρεις που διαφοροποιείται. Ύφεση δεν υπάρχει, κύριε Κώστα. Ύφεση δεν υπάρχει. Στο λεξιλόγιο σας ύφεση δεν υπάρχει. 7 χρόνια υπάρχει ύφεση, κύριε. Α, μπράβο. Άρα λοιπόν γι' αυτό ανεβαίνει. Μιλάτε 10 μαζί, δεν ακούγεται. Παρακαλώ, κύριε Τράγκα. Θέλω, όχι, αλλά να τελειώσει μετά ο κύριος Κώστας. Επειδή ο συμπολίτης μας έχει θέσει ένα κέριο ερώτημα. Που δεν ξέρω. Πού παρκάρονται, λέει ο άνθρωπος, πού παρκάρεις 1,5 εκατομμύριο ανέργους. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι έχουμε ύπατη αρμοστία εδώ στην Ελλάδα. Και δεύτερον, εκτός από ύπατη αρμοστία, γιατί εδώ μιλάμε και λέμε τα κόμματα αυτά. Εδώ υπάρχει ύπατη αρμοστία και υλοποιούνται νόμοι δυνάμεων κατοχής που επιβάλλονται μέσω του μνημονίου. Το δε παζάρι που ακούει οι διαπραγματεύσεις που εμένα μου προκαλούν γέλωτα είναι για το πώς θα διευθετηθεί ο χρόνος υλοποίησης των σελίδων που έχουμε υπογράψει. Ότι παζαρεύουμε, τι παζαρεύουμε, υπογράψαμε ένα κείμενο. Σειρά-σειρά υλοποιείται. Επειδή όμως αυτό προκαλεί πραγματικά, αγριεύει την κοινωνία, πηγαίνουμε και παζαρεύουμε τη διευθέτηση του χρόνου επιβολής των υπολείπων μέτρων. Αυτό κάνει η κυβέρνηση όσο μπορεί καλύτερα. Μία φράση ο Χρήστος Κώστας. Να πω πριν στο φίλο τον κύριο Κωνσταντίνο Αλεξάκο που μου στέλνει μήνυμα στο Twitter ότι ο Χατζηνικολάου πιστεύει ακόμη ότι ο Καραμαλής έπρεπε να ακούσει τον Προβόπουλο για να μάθει πόσο ήταν το έλλειμμα. Ότι εκτός από τον Καραμαλή υπήρχε και ο Παπανδρέου τότε, ο οποίος μάλιστα εξελέγει. Σου το θυμίζω, αγαπητέ φίλε. Ο λόγος που βιώνουμε την χειρότερη. Και ο οποίος έλεγε λεφτά υπάρχουν. Ο λόγος που βιώνουμε τη χειρότερη ύφεση της ιστορίας μας είναι επειδή έφυγαν 100 δισεκατομμύρια ευρώ από το τραπεζικό μας σύστημα. Καμία χώρα στον κόσμο με οποιαδήποτε σύστημα δεν θα μπορούσε να αντέξει να τις φύγουν οι μισές καταθέσεις έξω. Αυτό σε καμία χώρα δεν γιατί έφυγαν. Πολύ ωραία. Έφυγαν. Πολύ ωραία. Έφυγαν για έναν πολύ απλό λόγο. Γιατί δεν έχουν εμπιστοσύνη. Γιατί δεν έχουν εμπιστοσύνη. Και γι' αυτό δεν έπρεπε. Γιατί έγινε ανακεφαλοποίηση και έπληξαν τις τράπεζες. Γιατί δεν έχουν εμπιστοσύνη. Δεν έχουν εμπιστοσύνη. Έχουμε μπερδέψει το αίτιο με το αιτιατό της κρίσης. Ξέρετε τι γίνεται. Μήπως να ακούσετε τον κύριο Χιόνι λίγο, κύριε Κώστα. Να πω ένα πράγμα μόνο. Ούτε τον κύριο Χιόνι θα τον ακούσει. Καταρχήν, 100% του χρέους σε σχέση με το ΑΕΠ δεν είναι κακό. Ο κύριος Κώστας φέρει τη μία και μοναδική αλήθεια. Αυτό είναι. 100% του χρέους προς το ΑΕΠ δεν είναι κάτι κακό, ιδιαίτερα όταν έχεις δικό σου νόμισμα. Γιατί μπορείς και το πληθωρίζεις το χρέος και μπορείς και το αποπληρώνεις. Το δύσκολο δεν είναι αυτό το πράγμα. Επιτέλους. Να καταλάβουμε. Το δύσκολο ήταν πώς δανειζόταν η Ελλάδα με όλη αυτή την κατάσταση μέχρι το 2008, σχεδόν όπως δανειζόταν και η Γερμανία. Αν δείτε τα spreads, ήταν μία μονάδα βάσης ουσιαστικά. Αυτό είναι το περίεργο. Πώς μας έδιναν χρήματα μέχρι το 2008 περίπου με τα ίδια spreads όπως δανειζόταν και η Αυστρία. Εδώ δεν αυτό είναι τα ρωτάστε γιατί το κάνανε. Αυτό λοιπόν είναι ένα ερώτημα. Ήταν η πλήρη υποδίκευση της χώρας. Γι' αυτό έχουμε είπα την αρμοσία τώρα. Μισή φράση. Με ποιο τρόπο πρέπει να μιλήσουν για αυτό. Κυρία Ξαφά, από ό,τι καταλαβαίνω. Έχετε στερηθεί τις ιδέες του Μακαρίτη του Φρίντμαν. Ιδιωτικοποίηση στα πάντα. Αυτό δεν είναι κατά ανάγκη κακό, καλό είναι. Καλό αλλά είναι. Ο Φρίντμαν είχε στο μυαλό του ότι υπήρχαν αγορές που λειτουργούσαν.
Δηλαδή ότι οι τιμές διαμορφώνονται από την προσφορά και τη ζήτηση. Εδώ το σύμπαν είναι καρτελοποιημένο. Το τελευταίο βιβλίο που έγραψε ο Μακαρίτης, ο Γκάλμπρεϊθ, έλεγε για την εταιριοκρατία, για όλο αυτό το τουρλουμπούκι εκεί πέρα με τους CEO, λέγονται κύριε Νίκο μου, πώς λέγονται, ναι. Και όλους αυτούς και τα λοιπά. Λοιπόν, επομένως, δεν υπάρχει καμία ελεύθερη διαμόρφωση τιμών στην αγορά. Οπότε, για ποιες ιδιωτικοποιήσεις μιλάμε? Όλα είναι εντός εισαγωγικών και όλα είναι σχετικά. Και όλα πρέπει να τα εξετάζουμε κατά περίπτωση. Έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχετε απόλυτο δίκιο. Και γι' αυτό ο ΣΑ επιμένει ότι πρέπει να σταματήσουν οι ολιγοπωλιακές πρακτικές και τα εμπόδια εισόδου στις αγορές. Λέει ο ΣΑ ότι υπάρχουν 350 εμπόδια εισόδου στις αγορές. Και η ελευθερία του επιχειρήν θα ήταν πολύ καλύτερη αν τα βγάζαμε από τη μέση αυτά τα εμπόδια. Και οι καταναλωτές θα ωφελούνται πολύ με την πτώση των τιμών. Αλλά βλέπετε ότι υπάρχουν πολύ ισχυρά συμφέροντα τα οποία αντιδρούν. Διότι επί χρόνια, επί δεκαετίες, έχουν μάθει να αποκομίζουν μονοπωλιακά ή ολιγοπωλιακά κέρδη εις βάρος της υπόλοιπης κοινωνίας. Μάλιστα. Θέλω μία φράση. Όχι, 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 όχι. Δεν θα πάρετε συνέντευξη ολόκληρη. Δείτε πόσα χέρια σηκώνονται από πίσω. Λυπάμαι πολύ. Λοιπόν, θα πάμε... Μία φράση, μία φράση. Θα απαντήσετε. Μία φράση μόνο για το... Σας έχω φημώσει όλους. Γιατί το χρέος αυξήθηκε. Για τον απλούστατο λόγο ότι όταν το 2009 είχαμε έλλειμμα σχεδόν 30 δις, ο μόνος τρόπος, ο μοναδικός τρόπος για να μην αυξηθεί το χρέος ήταν να μηδενιστεί το έλλειμμα άμεσα. Και εσείς απαντήστε μου αν θα ήταν δυνατόν ποτέ να μηδενίσουμε, να πάμε από τα 30 δις στο μηδέν μέσα σε μια νύχτα. Ναι, κύριε Βελαστέκη, πολύ σύντομα παρακαλώ. Πολύ σύντομα. Πρέπει να ξέρετε ότι δεν έχει σημασία η απόλυτη τιμή του χρέους, αλλά μόνο ως ποσοστό του ΑΕΠ. Άρα λοιπόν, 17 χρόνια, όσο και αν αυξανόταν το χρέος μας ονομαστικά, επειδή αυξανόταν και το ΑΕΠ μας, ήταν απολύτως εξυπηρετήσιμο. Για να έχετε ένα μέτρο σύγκρισης, 90% έχει δημόσιο χρέος η Γαλλία. Η Γερμανία χρωστάει ως κράτος 2-3 200 δισεκατομμύρια ευρώ. Όμως, επειδή είναι μεγαλύτερη η γερμανική οικονομία, αυτό αντιστοιχεί στο 80% του ΑΕΠ. Σκεφτείτε, μην τρώτε το παραμύθι ότι η Ελλάδα ήταν υπερχρεωμένη προ-μνημονίου. Αυτό... Δεν ακούγεστε χωρίς αυτό, μικρόφωνο. Δεν ακούγεστε ανέβαινε χωρίς πολύ φυσιολογικά. Παρακαλώ. Πολύ φυσιολογικά ανέβαινε, διότι ως κράτος είχαμε πολύ περισσότερα λεφτά στη διάθεσή μας. Έτσι. Δεν είναι λοιπόν ότι υπήρξε τα 17 χρόνια που σας ανέφερα, από το 1993 μέχρι το 2008, δεν υπήρξε ουσιαστική αύξηση του χρέους μας. Κινείται το μεταξύ 100%. Μικρή διακοπή, επιστρέφουμε για τα τελευταία λεπτά της εκπομπής μας. Ένας υπέροχος κόσμος διασκέδασης και ψυχαγωγίας σας περιμένει στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, το Regency Casino Θεσσαλονίκη προσφέρει τα καλύτερα παιχνίδια με τις αυστηρότερες διεθνείς προδιαγραφές. Ζήστε τη μαγεία του παιχνιδιού στα 910 slot machines και τα 74 τραπέζια ρουλέτας, blackjack και punto banco. Για μια πιο ξεχωριστή εμπειρία, λειτουργεί και η ειδική αίθουσα VIP, το Club Regency. Παρακολουθήστε τα πιο εντυπωσιακά θεάματα στο Θέατρο Βεργίνα. Απολαύστε απεριόριστο γεύμα στο εστιατόριο Λατεράς και μια μοναδική γκουρμέ εμπειρία στο πολυβραβευμένο με χρυσούς κούφους εστιατόριο Alfredo's Grand Dining Restaurant. Regency Casino Θεσσαλονίκη. Ο απόλυτος προορισμός διασκέδασης και ψυχαγωγίας. Κυριακή αποκλειστικά με τη Real News. Διδό σωτηρίου, ματωμένα χώματα. Το αριστούργημα της ελληνικής πεζογραφίας που χαρακτηρίστηκε σύγχρονη βίβλος της εξόδου του μικρασιατικού ελληνισμού. Real News, η αληθινή εφημερίδα.
Αγάπη μου, πετάγομαι να πληρώσω ένα λογαριασμό. Συγγνώμη! Συγγνώμη! Το τσαντάκι σας! Κλέφτης! Κλέφτης! Πιάστε τον! Πιάστε τον! Τώρα μας σου πω ότι πω να πληρώσω ένα λογαριασμό, θα με πιστέψεις? Η ζωή μπορεί να γίνει πολύπλοκη. Κάντε λίγο πιο εύκολη με WinBank. Τώρα με WinBank οι πληρωμές λογαριασμών και όλες οι τραπεζικές σου συναλλαγές γίνονται εύκολα και γρήγορα από τον υπολογιστή, το κινητό σου ή από τα μηχανήματα EasyPay. WinBank. Μια κίνηση μπροστά. Τράπεζα Πειραιός. Επιστρέφουμε στη συζήτησή μας. Στους συμπολίτες μας θα πάω. Θα είμαι πιο αυστηρός στη διάρκεια, διότι μετά μου διαμαρτύρεστε ότι κάποιοι δεν ρωτούν. Παρακαλώ για συντομία. Ελάτε. Ευχαριστώ. Με λένε Μέρη Βλάχου. Είμαι συνταξιούχος και ήθελα να πω στον συμπαθέστατο Βασίλη να μην ποντάρει πάρα πολύ στη σύνταξή του. Μέχρι να την πάρει θα έχει εξανεμιστεί όλη. Ήδη μέχρι σήμερα που μιλάμε η σύνταξή μου έχει μείνει μισή. Τα ταμεία, στα οποία πλήρωνα λοιπόν 36 χρόνια, λαιλατήθηκαν με διάφορα τερτύπια. Φέρτε πιο κοντά το μικρόφωνο, σας ναι, παρακαλώ. Γιατί δεν με διάφορα καλά τερτύπια και τώρα τα ταμεία είναι ελληματικά. Αρκεί να σας πω ότι το επικουρικό μου ήταν 600 ευρώ και τώρα είναι 300. Η σύνταξη δεν μειώθηκε 30%, μειώθηκε 50%. Αυτή τη στιγμή θεωρούμε και υψηλοσυνταξιούχος και όλες οι μειώσεις που γίνονται, γίνονται στο ποσό που έπαιρνα όταν, πριν την κρίση. Ότι έπαιρνε το 2008. Δηλαδή και όταν η σύνταξή μου θα γίνει 150 ευρώ... Μου λένε κάποιοι φίλοι ότι, για παράδειγμα, το ΛΑΦΚΑ ναι, υπολογίζεται επί της αρχικής σύνταξης. Επί της αρχικής. Και δηλαδή όχι επί της σημερινής μειωμένης σύνταξης. Και όταν θα παίρνω 150 ευρώ θα είμαι πάλι υψηλός συνταξιούχος. Και όλες οι μειώσεις θα παίρνονται στα 1.750 ευρώ, 1.650 μεικτά, που έπαιρνα πριν την κρίση. Αυτό είναι γελιοποίηση. Ένα αυτό. Ένα πάρα πολύ σημαντικό που δεν είδα να το έχει προσέξει κανείς, πέρασε στα ψηλά. Το 2013 οι θάνατοι ξεπεράσανε τις γεννήσεις κατά 16.000. Με τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο χάσαμε 14.000 ανθρώπους. Τώρα σε καιρό ειρήνης μόνοι μας σκοτώσαμε σε εισαγωγικά 16.000. Όχι μόνο με γέρους και νέους. Και μάλιστα από μια επίσημη ανακοίνωση που είδα στην Καθημερινή, αυτό οφείλεται στην έλλειψη φαρμάκων, τροφής και θέρμανσης. Εμείς σκοτώσαμε τους συμπολίτες μας. Περισσότερο από ό,τι μας σκότωσε ο Χίτλερ. Και εκείνος ήταν κατακτητής. Τώρα ποιος με σκοτώνει? Μάλιστα. Δεν χρειάζεται να πείτε κάτι άλλο. Τα είπατε... αυτό. Δεν είναι πολύ σημαντικό. Επίσης, η λίστα της κυρίας Λαγκάρτ αφορά μία τράπεζα και τρία μόνο χρόνια. Λοιπόν. Τα υπόλοιπα 35 και οι άλλες 200 τόσες τράπεζες που δραστηριοποιούνται στην συγκάλυψη βρώμικων χρημάτων, πότε θα ανακαλυφθούν? Και μάλιστα κάνανε το παν αυτοί που ήταν μέσα στη λίστα να μην φανερωθούν ποτέ. Επίσης, με πολύ ευχαρίστηση άκουσα ότι το δικαστήριο δεν θεώρησε δεύτερη βουλευτική περίοδο την μία μέρα του 2012, αλλιώς ο κύριος Παπακοσταντίνου δεν θα μπορούσε να κατηγορηθεί για τίποτα. Μάλιστα. Δηλαδή οι πολιτικοί έχουν περιχαρακωθεί σε νόμους που ήδη ψηφίσανε, δεν φοβούνται κανέναν, συμπεριφέρονται με αλαζονία, κοροϊδεύουν τον κόσμο, κερδίζουν τις εκλογές με ψηφοθυρικά ψεύδι, τα οποία διαψεύουν την επομένη της εκλογής τους, χωρίς καμία επίπτωση. Ευχαριστώ. Είναι ντροπή. Ευχαριστώ, κυρία μου. Λοιπόν, πολύ σύντομα, παρακαλώ. Λέγομαι Γεραντίδης Ιωάννης, είμαι ενεργός άνεργος και αυτό το λέω γιατί έχω μια επιχείρηση η οποία υπολειτουργεί καντίνα σε δημοτικό σχολείο. Είχα 10 χρόνια λογιστικό γραφείο, το έκλεισα γιατί δεν μπορούσα να ανταπεξέλθω στις υποχρεώσεις. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι το εξής, είναι από όσα έχω παρακολουθήσει μέχρι τώρα, ότι κανένας υπεύθυνος, δηλαδή
στο ποινικό κώδικα ένα συνεργός εγκλήματος πάει για συνεργεία εγκλήματος και πληρώνει. Μπαίνει φυλακή. Στην πολιτική κανένας δεν μπήκε. Γιατί δεν γίνεται αυτό? Δηλαδή όλοι οι πρωθυπουργοί που περάσανε, όλοι οι υπουργοί που περάσανε, όλοι οι βουλευτές που νομοθετήσανε είναι αθώοι. Κανένας δεν ξέρει τίποτα. 17 χρόνια τώρα κανένας δεν ξέρει τίποτα. Αυτό είναι το ένα ερώτημα. Το άλλο, και δεν έχουμε πολύ χρόνο, και σε αυτό θα ήθελα στο μέλλον να δίνετε περισσότερο χρόνο στο κοινό. Ίσως βρούμε και λύσεις από το κοινό. Δεύτερον, γιατί δεν έγινε ποτέ κανένα δημοψήφισμα τα τελευταία χρόνια? Γιατί δεν μας ρωτήσατε για τα βασικά κέρια ερωτήματα? Αν θέλουμε να μπούμε στο ευρώ, αν θέλουμε να μπούμε στην Νομισματική Ένωση, αν θέλουμε να μπούμε στο μνημόνιο, γιατί μόλις ακούσατε δημοψήφισμα από τον Παπανδρέου, το μόνο που, το σωστό που είπε, πέσατε όλοι απάνω του. Λες και τον βγάλαν την πίστα και τον βάλαν ξανά στην πίστα. Γιατί το είπε σε λάθος στιγμή. Ναι, αλλά ήταν σωστό όμως. Το είπε αφού μας έβαλε. Ήταν σωστό όμως. Αυτοί οι κύριοι όμως λειτουργούν. Αυτό τώρα είναι κάπου δίνει διαλέξεις και τον πληρώνουμε εμείς. Γιατί δεν πάει φυλάκι αυτός ο άνθρωπος? Δεν μπορώ να το καταλάβω. Γιατί δεν κάνουμε ένα δημοψήφισμα για να βρούμε αυτά που μας ενώνουν? Γιατί μειώνουμε συνεχώς τον Έλληνα? Γιατί λες και δεν έχουμε καμιά δυνατότητα? Λες και η Ελλάδα ξαφνικά πέθανε, το καλύτερο κομμάτι στον κόσμο. Έγινε το πιο φτωχό στον κόσμο. Να μας δουλεύουν δηλαδή. Εγώ τα ζω αυτά, γιατί έχω δύο παιδιά και δεν έχουν πουθενά να πάνε. Θα έχω πρόβλημα να τα συντηρήσω. Στηρίζομαι στη συνταξιούχα μάνα μου. Έχω τέτοιο που χρωστάω 60.000 με τους τόκους. Δηλαδή το κεφάλαιο ήταν 20.000 και τα πρόστιμα έχουν φτάσει να περάσουν το κεφάλαιο. Άλλο ένα από το ελληνικό κράτος. Σε πατάνε στο λαιμό και δεν σου δίνουν καμία δυνατότητα. Επίσης, σας λέω και το εξής, είμαι πολύ αγανακτισμένος μαζί σας. Διότι μας δουλεύετε κανονικά. Υπάρχουν λύσεις. Πιστέψτε στο μεσαίο Έλληνα, στη διάνοια του μεσαίου Έλληνα. Δηλαδή, είμαστε λύθοι σαν λαός. Επειδή δεν μπορούμε να ενωθούμε μεταξύ μας, αυτή είναι η λυθιότητά μας. Και επιμένετε σε αυτό. Και μας χωρίζετε συνέχεια. Υπάρχουν λύσεις. Θέλετε εργάτη φτηνό για να έρθουν επενδύσεις, φτιάχτε τον. Δώστε του και μία κάρτα που να λέει ότι θα πληρώνει τη μεσή ΔΕΗ, καθόλου ΟΤΕ, θα μπαίνει δωρεάν στα νοσοκομεία, θα έχει δωρεάν παιδεία πραγματική, δεν θα πληρώνει φροντιστήρια και ας παίρνει 200 ευρώ. Αλλά θα τα έχει τα υπόλοιπα, σας λέω. Και ας έχει μία κάρτα ειδική. Και δεν θα έχει τον αρνητικό συνδικαλισμό που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια. Δεν πιστεύω δηλαδή, και δεν πιστεύετε και στον μεσαίο Έλληνα, αυτό το έχει εξοντώσει. Στο μικροεπιχειρηματία. Αυτό ήταν η κορμόστασια για τη ελληνική οικονομία. 10 χρόνια λογιστικό γραφείο είχα, δεν το ξέρα. Δεν το ξέρετε που τον εξοδώσατε. Τι παίρνει την πολυεθνική, την Coca-Cola να έρθει να επενδύσει στην Ελλάδα? Ποιο θα έρθει να επενδύσει στην Ελλάδα? Ποιο στηρίζει πραγματικά την Ελλάδα? Ο μικρό αγρότη, ο μικρό μικροεπιχειρηματία που τον εξοδώνεται. Ενοικιάζεται. Άνεργο. Σακούλε στα δέντρα. Πακιστανοί σε όλες τις επιχειρήσεις, άλλο ένα φαινόμενο. Χωρίς να είμαι ρατσιστής, θα γίνω ρατσιστής. Με το ζόρι. Και κάτι άλλο τελευταίο και θα κλείσω. Υπάρχουν λύσεις όμως. Αλλά πρέπει να υπάρχει εθνικό σχέδιο, να είμαστε ενωμένοι. Εγώ προτείνω να κάνουμε ένα δημοψήφισμα. Είμαστε 1,5 εκατομμύριο άνεργοι. Όλοι μεταφέρουμε, θα μας το λύσει άλλο το πρόβλημα. Εμείς θα το λύσουμε το πρόβλημα. Ελάτε να κάνουμε δικό μας κόμμα. Δεν μας το λύνουν εκεί. Είναι ανάξι, θα το λύσουμε μόνοι μας. 10% θα πάρουμε. Πηγαίνετε μέσα στο Twitter να μας βοηθήσουν και όσοι μπορούν να μας βοηθήσουν. Τράγκας, ξέρω εγώ, 15 κυβερνάτε. Κάποιοι, όχι, εμείς θα κυβερνήσουμε. Με 15 κυβερνάτε. Με το δεύτερο σύνολο. Είμαστε 1,5 εκατομμύριο άνεργοι. Υπάρχουν αξιόλογα παιδιά, αξιόλογοι νέοι. Μπορούμε να πιστέψουμε. Γιατί θα στέλνουμε έξω? Τα σπουδάζουμε εδώ, πληρώνουμε εκατομμύρια, τα σπουδάζουμε και τα καρπώνονται Γερμανίες, Ιταλίες, Γαλλίες. Γιατί ρε παιδιά? Μάλιστα. Ελάτε. Το όνομά σας. Καλησπέρα. Ονομάζομαι Καλογερόπουλος Γιάννης και είμαι ταξιτζής. Θα ήθελα να πω στον κύριο Κόνστα και στην κυρία Σμαρκοπούλη ότι τα αποτελέσματα φαίνονται ήδη. Έχει δίκιο σε αυτό. Ας πούμε, ένας ελεύθερος επαγγελματίας με 9.000 εισόδημα, καθαρό, το χρόνο, τον φορολογούν με ψεύτικο τεκμαρτό και θα πληρώσει 5.420. Έχω χαρτάκι εδώ το λογιστή που μου έβαλε και πάθα κεφαλικό πόλης μου, τα είπε. Με μια βιλάρα των 80 τετραγωνικών στο Περιστέρι και με μία λιμουζίνα των 1.200 κυβικών εκατοστών, κυβικών συγγνώμη, 7 ετίας. Ήδη τα αποτελέσματα φαίνονται. Εγώ δεν θέλω να σας ρωτήσω κάτι, γιατί ό,τι και αν σας ρωτήσω,
Ό,τι και αν μου απαντήσετε, δεν θα σας πιστέψω. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά ό,τι και αν σας ρωτήσω, θα μου απαντήσετε πηγαίνοντας Ομόνοια Σύνταγμα μέσω Λαμίας. Ζαλίστηκα να ακούω νούμερα, ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς, δυσιονομική πολιτική κτλ. Για το τώρα, μπορεί να μου πει κανένας, πώς θα, όλοι μας συμπαθείτε, συμπάσχετε, υπομονή. Με υπομονή δεν πληρώνεται η ΔΕΗ. Με υπομονή και με συμπάθειο δεν πληρώνεται η ΕΔΑΠ. Έχετε ποτέ νιώσει το συνέστημα μη σας τυπίζει το κουδούνι η ΔΕΗ να σας κόψει το ρεύμα γιατί το έχετε απλήρωτο? Κυρία Σημακοπούλου, το έχετε νιώσει ποτέ? Όχι. Θα απαντάω εγώ για εσάς, μη στεναχωριέστε. Αφού αποφασίσετε να απαντήσετε για μένα. Ναι, γιατί δεν το έχετε νιώσει ποτέ. Το έχετε νιώσει? Απαντήστε εσείς λοιπόν. Γνωριζόμαστε? Όχι βέβαια. Τότε. Αυτή είναι η απάντησή σας? Απαντήστε εσείς, ναι. Όχι, απαντάτε εσείς για μένα. Οπότε αυτή είναι η απάντησή σας? Η απάντηση είναι ότι δεν με γνωρίζετε. Μάλιστα. Οπότε απαντήστε. Κάντε τις ερωτήσεις αν θέλετε. Εντάξει. Εγώ πολύ ευχαρίστω να σας απαντήσω. Παρακαλώ, μην διακόπτετε. Γι' αυτό με έφερε εδώ ο κύριος Χατζηνικολάου. Λοιπόν, έχω το ταξί εδώ απ' έξω, κύριε Χατζηνικολάου. Αν έχετε ένα πελάτη τώρα που θα στο τελειώσει εκπομπή να τον κατεβάσω στα κάτω. Θέλετε να σας το δώσω να πάτε να δουλέψετε για ένα μήνα? Και ό,τι βγάλετε να ζήσετε, να μου δώσει το μισθό σας. Συμφωνεί και ο συνεργάτης μου πρωινός. Συμφωνεί. Με τα λεφτά τα δικά σας, εγώ θα περάσω 6 μήνες. Με τα λεφτά που θα πιάσετε εσείς από το ταξί, δεν θα πιάρετε ούτε τα σιγάρα σας να καπνίζετε. Δεν καπνίζω. Είπα αν καπνίζετε. Τώρα, αν με ειρωνεύεστε, δεν νομίζω βέβαια. Δεν σας απαντάω. Ξέρετε, έχει γεννήσει η κόρη μου προσφάτως και με έκανε παππού. Και δεν έχω χρήματα να πάω στο χωριό, στην Κρήτη συγκεκριμένα, να δω το εγγόνι μου. Το έχετε νιώσει ποτέ αυτό? Και όλη σας η τοποθέτηση, όταν πήρατε το λόγο να μιλήσετε, το 70, το 80, 90% της τοποθετήσεώς σας ήταν να τα ρίχνετε, να τα χώνετε, συγγνώμη για τη φράση, στο ΣΥΡΙΖΑ, τι θα κάνει αν έρθει. Και όχι το τι κάνετε εσείς για τώρα. Μακροχρόνιο σχέδιο. Για πότε θα υπάρχω εγώ του χρόνου? Θα υπάρχουν άνθρωποι για να πάρετε μέτρα? Αυτό είναι ιδανικό από εσάς. Θα υπάρχουν άνθρωποι για να πάρετε μέτρα? Είστε, θεωρώ πως οι περισσότεροι από εσάς, για να μην τους τσουβαλιάσω όλους, είστε εγκλωβισμένοι, είστε κλεισμένοι σε ένα γυάλινο πύργο, δεν ζείτε στην πραγματική πραγματικότητα. Είστε πίσω από ένα λάπτο και βλέπετε μόνο νούμερα, μόνο αριθμούς. Οι αριθμοί και τα νούμερα δεν λένε πάντα την αλήθεια. Οι αριθμοί και τα νούμερα δεν λένε πάντα την αλήθεια. Αφήστε μας να ζήσουμε. Ονειρεύεστε την ανάπτυξη οργανώνοντας την ύφεση. Ευχαριστώ. Συγγνώμη, μπορώ από μία κουβέντα στον κύριο Γιάννη. Κύριε Γιάννη, έχετε έρθει στα Γιάννενα? Γιατί εγώ είμαι από τα Γιάννενα και εκεί δεν είναι γυάλινος πύργος και γυάλινος κόσμος, έχει και ανθρώπους. Εντάξει, εμένα δεν με γνωρίζετε προσωπικά. Σας προσκαλώ να έρθετε, να γνωριστούμε, να συζητήσετε. Μετά μπορείτε να με κρίνετε καταρχάς προσωπικά. Αλλά όσον αφορά την πολιτική την οποία πρεσβεύω, την οποία την πρεσβεύω με ειλικρίνεια και συνέπεια, εγώ σας λέω ότι αυτός είναι ο μόνος δρόμος. Αυτό πρεσβεύω. Εάν δεν με πιστεύετε, μπορείτε να ρωτήσετε εδώ τον κύριο Σκουλέτη, μπορείτε να ρωτήσετε όποιον άλλον θέλετε και να δείτε αν υπάρχει ένας καλύτερος δρόμος για αυτά. Εγώ όμως θα συνεχίσω να πρεσβεύω αυτό, γιατί αυτό είναι το μόνο πράγμα με το οποίο θα έχετε μία ελπίδα μεθαύριο να πάνε καλύτερα για εσάς τα πράγματα. Και η πρόσκληση ο δρόμος της καταστροφής, ο δικός σας ο δρόμος. Ο δρόμος της καταστροφής. Ο δρόμος της καταστροφής. Αν θέλετε να έρθετε να σας βοηθήσουμε να είπατε. Καλησπέρα. Παρακαλώ, παρακαλώ. Παρακαλώ. Καλησπέρα, Γιάννης Καλογεράς λέγομαι. Είμαι σύμβουλος επιχειρήσεων. Θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Μιλάμε συνέχεια και ξεχνάμε την απλή λογική, γιατί μιλάμε καθαρά με πολιτικά κριτήρια. Κυρία Σημακοπούλου, είπατε πάρα πολύ ωραία, ήσασταν από τα Γιάννενα. Η κυρία Ξαφά μας είπε πάρα πολύ καλά τι θα κάνουμε με τις ιδιωτικοποιήσεις. Μια απλή ερώτηση. Το 2004 τελειώσαν οι Ολυμπιακοί. Ακόμα το κόμμα σας θα αξιοποιήσει τα Ολυμπιακά έργα. Όλα τα άλλα φτάνουν. Τι να πούμε δηλαδή. Τι σχέση έχει αυτό με το τι είναι τα Γιάννενα? Τα πληρώσαμε και τα έχετε εκεί. Περιμένουμε πότε θα αποξηθούν τελείως για να μας πούνε μετά μονόδρομος. Τώρα τι να κάνουμε, να τα χαρίσουμε σε κάποιον. Ευχαριστώ πολύ. Είναι καλή ερώτηση. Είναι πολύ καλή ερώτηση. Θέλετε να πείτε κάτι, κυρία Ξαφά, επειδή αναφέρετε. Δεν έχει Ολυμπιακά ακίνητα στα Γιάννενα, αλλά για την αξιοποίηση των Ολυμπιακών ακινήτων. Έχει Ολυμπιακά ακίνητα σε όλη την Ελλάδα. Και το κόμμα σας, από το
Επειδή το συνδέσετε με τα Γιάννενα. Ναι, λέτε, αλλά έχει ολυμπιακά ακίνητα. Για όχι, κάτι. Γιατί είπατε ότι ξέρετε τον κόσμο. Έχει ολυμπιακά ακίνητα. Και αν δεν κάνω λάθος, από το 2004 δραστηριοποιείστε κομματικά. Δεν έχει σημασία. Ναι, τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Ναι, δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία. Το κόμμα όμως είναι στην εξουσία από τότε. Με τον... Γιατί τώρα είστε και στην κυβέρνηση. Ελάτε. Σας υπενθυμίζω απλώς ότι το κόμμα μου είναι υπέρ της αξιοποίησης οποιασδήποτε περιουσίας. Γι' αυτό υπάρχει το ΤΑΙΠΕΔ, γι' αυτό προσπαθούμε να περάσουμε ακίνητα εκεί. Και πού έχουμε κολλήσει. Ναι. Ελάτε, παρακαλώ. Λέγομαι Δελιγιάννης, Δημήτριος. Δεν καταλαβαίνω. Ήμουν εμπορικός αντιπρόσωπος. Τώρα είμαι συνταξιούχος. Συναλλασσόμουν με το εξωτερικό, κυρίως με την Κίνα. Τη δεκαετία του 1980, όλες τα μεγάλα συγκροτήματα μετανάστευαν στην Κίνα. Στην Κίνα τότε, ο μισθός στην Κίνα ήταν 50 δολάρια για τον εργαζόμενο και για τον διπλωμάτη, δηλαδή υψηλού επίπεδου, 100 δολάρια. Και μάλιστα είχε έρθει στο γραφείο μου ο εμπορικός ακόλουθος της Κίνας, επειδή έχω 30 χρόνια που συνεργάζομαι με την Κίνα, και μου έπειε εμπορικός ακόλουθος ότι έπαιρνε 100 δολάρια το μήνα. Σήμερα η Κίνα έχει, ο μισθός της Κίνας είναι 600 δολάρια ο κατώτερος και ο ανώτερος είναι που πληρώνει η iPad της Apple, η Αμερικανή, πληρώνουν 1.300 δολάρια. Βλέποντας όλα το όλη αυτή τώρα που όλη η μεγάλη η Δύση και οι Αμερικανοί και οι Ευρωπαίοι, κυρίως οι Γερμανοί, ότι το κόστος, και μάλιστα μου το λένε οι Κινέζοι, ότι πλέον η Κίνα έχει χάσει το πλεονέκτημα πια του μισθού, λόγω του ότι οι μισθοί έχουν ανέβει πάρα πολύ. Τώρα οι Γερμανοί, κυρίως στην Ευρώπη, και οι Αμερικανοί από την άλλη πλευρά, επανέρχονται, θέλουν να δημιουργήσουν προϋποθέσεις αυτά που είχαν στην Κίνα να το εφαρμόσουν στην Ευρώπη. Και αυτό το κάνουν, ήδη βρισκόμαστε στο στάδιο αυτό. Έχουν υψώσει καταρχήν ένα τεράστιο τείχος να μην εισέρθει στην Ελλάδα, όχι μόνο και στην Ελλάδα, εγώ μιλάω για την Ελλάδα. Και σε άλλες, στο Νότο κυρίως, ένα τεράστιο τείχος να μην εισέλθει ούτε ένα ευρώ μέσα από επένδυση. Με σκοπό ότι μέσα στο διάστημα αυτό, με το υπάρχον χρήμα που υπάρχει, μέχρι να στερέψει. Αποτέλεσμα αυτό θα είναι να φτωχοποιήσουν όλη τη μεσαία τάξη και μάλιστα να έχουν επιστημονικό προσωπικό χαμηλού κόστους, να κάνουν μια απέραντη την Νότια Ευρώπη, την Κεντρική Ευρώπη και την Ανατολική Ευρώπη, μια μεγάλη ενιαία ειδική οικονομική ζώνη. Γι' αυτό που είπε ο Ρώσος, ο Βούλγαρος πρόεδρος, ότι και εμείς έχουμε μισθό, έχουμε χαμηλό κόστος εργασίας, 200 ευρώ το μήνα, πλην όμως δεν έχουμε επενδύσεις. Και εσείς οι Γερμανοί, που έχετε υψηλότερο μισθό, 2.000 ευρώ το μήνα, έχετε ανάπτυξη. Γιατί ο Γερμανός δεν αντιδρά σπασμωδικά. Θέλει να δημιουργήσει προϋποθέσεις για όλο, για όλη πρέπει την να ολοκληρώσετε. Ναι, για όλη γιατί την περιμένουν να μιλήσουν. Για όλη την περιοχή. Νότο, Κεντρική Ευρώπη και Ανατολική Ευρώπη. Να με δημιουργήσουν προϋποθέσεις και αφού πλέον ολοκληρώσουν, να έρθουν εδώ με μια ενιαία οικονομική ζώνη, όπως κάνουν οι Κινέζοι στην Ταϊλάνδη, και από εκεί πέρα να δουλεύουν επιστημονικό προσωπικό με χαμηλό κόστος. Μάλιστα. Κύριε Χατζηδάρα, θα μου επιτρέψετε μια παρέμβαση σε αυτό το θέμα. Ναι, κύριε, παρακαλώ. Για το θέμα των ειδικών οικονομικών ζωνών, έχουμε δει ότι αυτό το παράδειγμα των ειδικών οικονομικών ζωνών με χαμηλό μισθό δεν έχει λειτουργήσει. Ούτε στην Πολωνία, ούτε στη γείτονα Βουλγαρία. Αυτό το οποίο έχουμε προτείνει όμως εμείς, και από όσο γνωρίζω, συζητείτε στις Βρυξέλλες, έχει τεθεί το θέμα από τον κύριο Χατζηδάκη, τον Υπουργό Ανάπτυξης, είναι να έχουμε ειδικές οικονομικές ζώνες, ιδιαίτερα στις περιοχές όπου παρουσιάζεται η νεανική ανεργία, που όπως ακούσαμε νωρίτερα από την φίλη μας, είναι σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα, εκμεταλλευόμενοι το ανθρώπινο δυναμικό
τις γνώσεις του ανθρώπινου δυναμικού που έχει η χώρα μας, όχι με χαμηλούς μισθούς, αλλά για επιχειρήσεις καινοτομίας και υψηλής τεχνολογίας. Εκεί πρέπει να οδεύσουμε. Έτσι θα εισρεύσουν επενδύσεις από χώρες όπως η Γερμανία, η Αυστρία και η Νορβηγία, όχι όμως με ειδικές οικονομικές ζώνες που στοχεύουν σε παραδοσιακά επαγγέλματα και με χαμηλούς μισθούς. Απέτυχε ούτε αυτό μισό λεπτό, κύριε. Παρακαλώ, παρακαλώ. Όχι, όχι, όχι. Όχι, ούτε όχι. Μισό λεπτό. Δεν επιτρέπω. Ούτε μισό λεπτό. Όχι. Μα είναι πολύ σημαντικό. Ναι, δεν γίνεται όμως, διότι δεν θα μιλήσει κανένα συμπολίτη μας. Ο κύριος Μίχαλος είπε κάτι το οποίο είναι τελείως λάθος. Ωραία. Γιατί, πείτε μας το σωστό. Μισό λεπτό. Η Κίνα έχει αυξήσει τους μισθούς και ευημερεί και έχει πολύ υποτιμημένο νόμισμα. Γιατί, και αυτό εξηγεί γιατί η Κίνα θριαμβεύει οικονομικά παντού. Παρόλη την πίεση που υφίσταται από τους Αμερικάνους για να χαμηλώσουν την ισοτιμία του νομίσματος. Δεν μας λέτε και για τη Ρουμανία που έχει εθνικό νόμισμα και έχει και μνημόνια. Σας ακούω μία ώρα, κύριε Κατσαρίνη. Ναι, αυτή η μονομέρεια με το νόμισμα. Είναι φοβερό πράγμα αυτό. Είναι από προσανατολιστικό αυτό που κάνετε. Ο εχθρός, επιτρέψτε μου, το πρόβλημα είναι ο ακραίος νεοφελεσμός, ανήκω στη συμμορία της δραχμής. Ποια συμμορία της δραχμής? Είναι από προσανατολιστικό για τον κόσμο αυτά που λέτε. Η Ρουμανία λοιπόν έχει και μνημόνια και έχει και εθνικό νόμισμα. Να ξεκαθαρίσετε, κύριε Σκρουλέτη. Εγώ το έχω απόλυτα ξεκαθαρίσει. Με το μνημόνιο. Αν είσαστε με το, με το μνημόνιο, είσαστε και με το ευρώ. Τελεία και πάντα. Λέγατε πράγματα τα οποία διαφωνούσατε. Τώρα λέτε και ανέκδοτα. Τώρα λέτε και ανέκδοτα. Τον ελληνικό λαό λέγοντας το ευρώ είναι ταμπού. Άρα και το μνημόνιο είναι ταμπού. Συγχαρητήρια. Παρακαλώ, το όνομά σας και το σχόλιο σας. Σας έβαλε η κυρία Σιμακοπούλου. Ναι, καλά. Ονομάζομαι. Παρακαλώ. Ναι, είμαι πράκτορας. Θα ήθελα να πω ότι κάποτε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής... Παρακαλώ, ακούτε το συμπολίτη μας. Κάποτε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής είχε πει ότι γελάσει ένα φρονοκομείο. Δεν ξέρω αν ζούσε σήμερα, πώς θα το ονόμαζε όλη αυτή την κατάσταση που ζούμε. Οι πολιτικοί νομίζουν ότι είμαστε. Είναι παιδιά του Θεού. Παρακαλώ, παρακαλώ. Έχουν άλλη μεταχείριση. Είναι παιδιά του Θεού. Ξεχωρίζει αυτό του. Παρακαλώ θερμά. Παρακαλώ θερμά. Και γι' αυτό υπάρχουν και δύο μέτρα, δύο σταθμά. Είμαστε μια κρίση. Για όλους τους Έλληνες. Όμως την πληρώνουν μόνο οι πολίτες. Δεν είναι για όλους ακριβώς. Έχει γίνει μια πίεση. Και φορολογική και ψυχολογική. Έχουν διαλυθεί οικογένειες. Εάν αύριο, κατά κάποιο τρόπο, όλοι πηγαίναμε όσοι χρωστάνε, πηγαίναμε στον προϊστάμενο εισαγγελέα για να προστατευτούν αυτοβούλος, η ουρά θα φτάνει μέχρι την Καλαμάτα και μπορεί να παίρνει και το χωριό της κυρίας Αναστασοπούλου. Στα σοβαρά θέματα ακόμα δεν μπορούμε να ενωθούμε. Άλλες βλέπεις, με έχει καλύψει ο κ. Τράγκας, με έχετε καλύψει εσείς πολλά πράγματα. Δεν έχω να πω κάτι ιδιαίτερο, αλλά και σε τόσο σοβαρή κρίση που βρισκόμαστε, ο καθένας κοιτάει το δικό του μετέχει με τους πολιτικούς. Ευχαριστώ. Στον κύριο δίπλα σας. Ναι, καλησπέρα σας. Λέγομαι Δημοκράτης. Ανάθεμα το όνομα. Ανάθεμα το όνομα. Θέλω να πω την πρώτη. Γιατί το 2014 πεινάμε. Γιατί το 2014 τα παιδιά μου έχουν τελειώσει σχολείο εδώ και 4-5 χρόνια και δεν δουλεύουν. Γιατί ο πατέρας και η μάνα τα σπρώχνουν να φύγουν έξω, να μην μείνουν στην Ελλάδα. Γιατί εγώ πρέπει να σκόρουμε ώρα 3 και 2 τα μεσάνυχτα να πιάκω μια σειρά για να είμαι ο πρώτος να μην πληρώσω 10 ευρώ στο γιατρό. Γιατί εγώ πρέπει να τα κάνω όλα αυτά. Και έρχεται και μου λέει για τις αποδείξεις ο κύριος Υπουργός να μαζέψω από σουφατζή, από ταβέρνα, από αυτά, από εκείνο τα άλλα. Εγώ παίρνω ένα μισθό, παίζω το σύστημα 3-1. Το ξέρουμε. Το σύστημα. Να δουλεύει ένας και τρεις να κάθονται. Έχω τρεις άνεργους σπίτι. Και παίρνω κάτω από το χιλάρικο. Καταλαβαίνετε. Με 900 ευρώ. Πώς θα ζήσω εγώ με 900 ευρώ τους τρεις? Τι θα πρώτο κάνω με 900 ευρώ? Μπορείτε να μου δώσετε μια απάντηση κάποιος εδώ? Πόσοι μάγκες είναι αυτοί εδώ που μιλάνε στην τηλεόραση και όλοι κάθε μέρα μας έχουν ζαλίσει τα αυτιά? Ας μου δώσουν μια απάντηση. Με 900 ευρώ και με 10 χιλάρικα αυτοί δεν μπορούν να ζήσουν. Τι πρέπει να κάνω εγώ? Ποιος πατέρας σπρώχνει το γιο και την κόρη να φύγει στο εξωτερικό?
και να μην ξαναπατήσουν ξανά εδώ στην Ελλάδα. Αυτού μας έφεραν, αυτοί οι κύριοι εκεί, και μου λένε νούμερα 5, 10, 3, 2, 1. Τι τα θέλω εγώ αυτά. Ο κόσμος πεινάει. Κάποια ώρα θα γίνει το μπαμ. Και πού θα πάνε να κρυφτούνε. Μάλιστα. Τίποτα άλλο. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα. Λέγομαι Σαργιανίτης Νίκος, είμαι σπουδαστής δημοσιογραφίας του ΕΚΑΚΜΗ. Λοιπόν, θέλω να απευθύνω ένα ερώτημα στην κυρία Σιμακοπούλου. Αυτοί είναι μαθητές μου που ήρθαν σήμερα από το Σχολείο Δημοσιογραφίας για να δοκιμάσουν την τύχη τους με τα ερωτήματά τους. Καλά. Αναφερθήκατε πριν στο γεγονός ότι το κόμμα σας ελπίζει ή τουλάχιστον θέλει μια αλλαγή νοοτροπίας. Για ποια αλλαγή νοοτροπίας μιλάμε τη στιγμή που παθογένειες του παρελθόντος υπάρχουν ακόμη και σήμερα που έχουμε πιάσει πάτο. Και αναφέρομαι συγκεκριμένα στη φοροδιαφυγή, της οποίας η πάταξη, σημειώνω, ήταν ένα από τα βασικά μέτρα στο μνημόνιο. Ευχαριστώ πολύ. Μιλάμε για την αλλαγή νοοτροπίας σε όλα τα πράγματα, Νίκο. Αυτή είναι η απάντηση. Για την αλλαγή νοοτροπίας σε όλα τα πράγματα. Για τον τρόπο που δουλεύει το κράτος, για τον τρόπο που θα σε εξυπηρετεί το κράτος, για τον τρόπο που θα σε στηρίζει το κράτος, άμα είσαι ένας νέος άνθρωπος και θέλεις να γίνεις επιχειρηματίας. Για όλα αυτά τα πράγματα. Τώρα για τη φοροδιαφυγή στην οποία αναφέρεσαι, γίνεται τεράστια προσπάθεια για την πάταξη της φοροδιαφυγής. Βρήκαμε, υπήρχε έλλειψη πολιτικής βούλησης στο παρελθόν. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ο μηχανισμός του κράτους να μην ήταν. Να μην ήταν. Ελέγχονται τα εμβάσματα. Έχω τοποθετηθεί και σε εσάς, κύριε Χατζηνικολάου, ότι όσο πιο γρήγορα μπορεί να γίνει αυτό, τόσο καλύτερα. Αλλά η έλλειψη. Πόσα λεφτά έχουν μπει στα κρατικά ταμεία από τη λίστα Λαγκάρντ. Δεν οφείλεται σε έλλειψη πολιτικής βούλησης. Κυρία Σιμακοπούλου, είναι απλό τώρα. Οφείλεται. Στην Ισπανία έχει μπει πάνω από ένα δις. Πόσα λεφτά έχουν μπει στην Ελλάδα. Όχι αρκετά ακόμα. Δεν έχουν μπει καθόλου. Όχι μηδέν. Αρκετά. Μηδέν. Μηδέν. Λοιπόν, αυτή είναι εκτός από ότι υπάρχουν και άλλες λίστες οι οποίες όλες ελέγχονται. Υπάρχουν αποφάσεις τελευταία, τα 17 εκατομμύρια τα οποία μπήκανε και επιστρέφουν και γυρίζουν τα κλεμμένα. 2 δις τώρα υπολογίζεται ότι με τη νέα νομοθετική ρύθμιση από αυτούς που μπορούμε θα τα παίρνουμε. Αυτά είναι συγκεκριμένα νούμερα. Αλλά σας απαντώ ξεκάθαρα και απαντώ και στον Νίκο. Πιο γρήγορα. Δεν πρέπει η φοροδιαφυγή πλέον να είναι εθνικό σπορ και δεν πρέπει το κράτος να κάνει τα στραβά μάτια και πρέπει το κράτος να επενδύσει. Και σου υπόσχομαι ότι η νέα νοοτροπία, Νίκο, είναι ειλικρίνεια, σταθερότητα. Και πάμε μπροστά και με αυτά τα πράγματα και με νέους ανθρώπους, με αισιοδοξία, να είσαι σίγουρος ότι θα νικήσουμε. Η Ελλάδα θα νικήσει. Σας ευχαριστούμε όλους θερμά. Ευχαριστούμε πολύ. Δεν σου απαντήσανε. Ναι, όχι. Κανένας από τους κύριους εδώ, τους αξιόλογους, δεν μου απάντησε. Πώς θα απάντησε τα ερωτήματά μου. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε εσάς. Ευχαριστούμε εσάς που ξενυχτήσατε μαζί μας. Καλό ξημέρωμα.